Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα από Γιώργο Παναγιωτίδη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Εκπομπή Post Game, η νέα εκπομπή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ένα τεταρτάκι περίπου μετά τις 10 είμαστε. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Όπως θα πηγαίνουμε παρέα 10 με 1 κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ. Post Game λοιπόν, η νέα εκπομπή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Για να ενημερώνουμε, να αναλύουμε, να σχολιάζουμε ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, όλα τα σημαντικά γεγονότα φυσικά, ό,τι υπάρχει μετά τους αγώνες. Αυτό το Σαββατοκύριακο βέβαια δεν έχουμε ιδιαίτερα η αγωνιστική δράση λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων για το UEFA Nations League. Θα βλέπουμε τι συμβαίνει και σε αυτά τα ματσάκια που υπάρχουν σήμερα για αυτή την νέα αντιδιοργάνωση της UEFA, για αυτή τη Λίγκα των Εθνών. Αυτή την ώρα παρακολουθώ το Γαλλία-Ολλανδία, το οποίο είναι στο 1-0 στο πρώτο ημίωρο. Με ωραία μπάλα από τους Γάλλους εκεί, τους παγκόσμιους πρωταθλητές Γάλλους που παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Θα δούμε και σήμερα, όπως είδαμε και χθες στην πρεμιέρα της εκπομπής Post Game, ότι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε και με τους ρεπόρτερ των ομάδων, να δούμε τι συμβαίνει στα στρατόπεδα εντός εισαγωγικών των ΠΑΟΚ, του Άρη. Ότι υπάρχει και στον Ηρακλή, σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Είχαμε νωρίτερα και ήττα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ σε φιλικό από την Γαλλία στο Παρίσι. Θα δούμε τι συνέβη και σε αυτό το παιχνίδι. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ετοιμάζεται για το ματς της Τρίτης με την Ουγγαρία, τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Γενικότερα υπάρχουν θεματάκια βράδυ Κυριακής. Εδώ θα πάμε παρεούλα με τις μουσικές επιλογές και του Βασίλη Καβαδία για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Τα θλιβερά επεισόδια στο περιθώριο των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Έκανε και μια αναφορά στο πρωτάθλημα ο Αλέξης Τσίπρας. Πρωτάθλημα χωρίς παράγκα και υπόκοσμο ζήτησε. Με όρους όπως το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι με όρους παράγκας, με όρους υπόκοσμου ή με όρους χουλιγκανισμού. Πολλές φορές το βλέπουμε στην Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Βελίδιο, την καθιερωμένη στο περιθώριο της ΔΕΘ. Είπε και άλλα πολλά φυσικά πέρα από τον αθλητισμό για πιο σοβαρά ζητήματα. Πάντως αυτό το οποίο στάθηκαν κυρίως στις τάξεις του ΠΑΟΚ ήταν η χθεσινή του δέσμευση για την παραχώρηση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το γήπεδο της Τούμπας, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, να δρομολογηθούν εξελίξεις για να γίνει η ανακατασκευή του γήπεδου της Τούμπας, για να αποκτήσει ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Όλα αυτά βέβαια, όπως έχουμε τονίσει και τις προηγούμενες ημέρες εδώ από το μικρόφωνο του Λίμπερο, πρέπει να τα δούμε στις πράξεις, δεσμεύσεις, λόγια, υποσχέσεις. Έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν. Μένει να φανεί πώς, με ποιο τρόπο και πότε θα προχωρήσουν οι εξελίξεις για να μπει στην τελική ευθεία και το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε και δηλώσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Γιάννη Μποτάρη, ο οποίος χαρακτήρισε καταστροφική τη χθεσινή ημέρα για την Θεσσαλονίκη και τόνισε πως πρέπει να σταματήσουν να έρχονται πολιτικοί αρχηγοί στα εγγένεια της ΔΕΘ. Μάλιστα, δήλωση που σαφώς θα συζητηθεί, παρουσιάζει ενδιαφέρον και να δούμε και τι αντιδράσεις θα προκαλέσει. Η ΔΕΘ είναι στο προσκήνιο σαφώς. Πολύ φυσικά θα την επισκεφτείτε και αυτές τις ημέρες και σήμερα ίσως. Το θέμα είναι, κάθε χρόνο έτσι γινόμαστε μάρτυρες σε πολλά ίδια σκηνικά. Να δούμε τι θα γίνει και φέτος μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και τι θα ακολουθήσει. Να ξεκινήσουμε όμως με το πιο πρόσφατο παιχνίδι που υπήρχε στο σημερινό πρόγραμμα, αυτό της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, η οποία ιτήθηκε σε φιλική αναμέτρηση από την Γαλλία με 84-68, σε φιλικό μάτς που έγινε στο Παρίσι, το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας για την Γαλανόλυξη. Χθες και κερδίσει το Μαυροβούνιο και πάλι στο Παρίσι, στο παρκέ της Σαλ Πιέρ Ντε Κουμπερτέν. Ήταν κακή εμφάνιση, ασύνδετη εθνική ομάδα, χωρίς ενέργεια αποτελεσματικότητα. Προβλημάτισε με την αποδοσή της και ενώ έρχονται οι αναμετρήσεις με Σερβία στις 13 του μηνός και Γεωργία στις 16 του μηνός για το παράθυρο της FIBA, για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019. Και σαφώς εκπέμπει έτσι ένα προβληματισμό η εθνική ομάδα με αυτές τις εμφανίσεις. Σλούκας και Παπαγιάννης ήταν αυτοί που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Εκτός των δεκάδας έμειναν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Μπουρούσης, ενώ αποβλήθηκε και ο Κώστας Παπανικολάου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Πάντως αυτό που προκύπτει, αυτό που φαίνεται να υπάρχει, είναι προβληματισμός για την σημερινή εμφάνιση και την βαριά ήττα από τη Γαλλία στην εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία επαναλαμβάνω 13-9 με τη Σερβία και 16
ενάτου θα παίξει με τη Γεωργία στα αυτά τα δύο μάτς για το παράθυρο της FIBA για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Θανάση Κουρτόπουλο να στέκεται στο πρόβλημα που παρουσίασε η ομάδα του στην άμυνα. Αυτό τόνισε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Ο Βασιλόπουλος τόνισε πως η ομάδα έχει ταλέντο και θα το βγάλει από τους πλέον έμπειρους παίκτες της Εθνικής. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα σε αυτά τα επόμενα παιχνίδια που είναι και πιο σημαντικά. Τι εικόνα θα παρουσιάσει και αν θα καταφέρει να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Ενώ πολλοί φαίνεται ότι αφήσατε την πόλη σε αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν έτσι, μετατράπηκε και σε πεδίο μάχης χθες στο κέντρο με τα θλιβερά επεισόδια που έγιναν, και προτιμήσατε να κάνετε εξορμήσεις προς Χαλκιδική, καθώς Κυριακή βράδυ και παρότι έχουμε 9 Σεπτεμβρίου, αυξημένη κίνηση στην επιστροφή των εκδρομέων στην Θεσσαλονίκη των Δανείων. Αρκετά τα οχήματα και αρκετή κίνηση και αυτή την ώρα και μέχρι πριν από λίγη ώρα. 10.30 οδεύουμε και παρόλα αυτά πολύ φαίνεται πως προτιμήσατε να πάτε για Χαλκιδική μεριά, να ξεφύγετε, να είστε μακριά από όλα όσα συνέβησαν εδώ στην πόλη λόγω ΔΕΘ. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει κίνηση και εκεί στην επιστροφή. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν προβλήματα, σαφώς. Δεν υπήρχε κάτι μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κάτι. Αυτό που είδαμε σήμερα ήταν μια πόλη με πολλά συντρίμια, να το πω, από αυτά που άφησαν τα όσα έγιναν χθες. Πολλά γεγονότα, θα δούμε κάποια και πιο αναλυτικά στην πορεία. Υπήρχαν και καταγγελίες από δημοσιογράφους και από το ρεπόρτερ για επιθέσεις από αστυνομικούς μέσα σε όλα τα θλιβερά. Πρέπει να σταθούμε σε κάποια πράγματα τα οποία έγιναν και σαφώς εκπέμπουν τεράστιο προβληματισμό και πολλά ακόμη, έτσι, στα οποία πρέπει να σταθούμε και να τα δούμε λίγο περισσότερο σε βάθος. Σήμερα προπονήθηκε και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου χωρίς τους Μανολά και Μητρογλου, οι οποίοι έκαναν ένα ατομικό πρόγραμμα για προληπτικούς λόγους. Ωστόσο, η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Ο Μητρογλου, θυμίζω, είχε αποχωρήσει μετά από χτύπημα που δέχτηκε ως τραυματίας στο χθεσινό ματς στο Ταλίν της Εστονίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία αγωνία για την κατάσταση του Έλληνα επιθετικού. Θα παίξει κανονικά στο ματς της Τρίτης με την Ουγγαρία, το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του ομίλου της Εθνικής Ομάδας στο UEFA Nations League, στην Βουδαπέστη το μάτς αυτό, την Τρίτη στις 10 παρατέταρτο. Καμία αγωνία λοιπόν, καμία ανησυχία για Μήτρογλου και Μανολά, θα παίξουν κανονικά και οι δύο διεθνείς. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν όλοι κανονικά. Σήμερα το μεσημέρι, θυμίζω, έφτασε στη Βουδαπέστη η αποστολή της Εθνικής Ομάδας, από σήμερα εκεί, μετά το Ταλίν της Εστονίας, για να δώσει αυτό το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι στον όμιλο, θέλοντας σαφώς να κάνει το 2-2 να μπει με πολύ εμφαντικό θετικό ξεκίνημα σε αυτή τη νέα εωσύστατη διοργάνωση της UEFA, η οποία έχει το ενδιαφέρον της. Όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε αρκετά παιχνίδια, αρκετά γκολ, αρκετό θέαμα θα έλεγα, από το να βλέπαμε φιλικά μάτς. Ίσως είναι καλύτερο, εντάξει, ακόμη θέλει λίγο χρόνο και δουλίτσα για να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί η διοργάνωση, τι ωφέλει, σε τι ωφέλει αποσκοπεί, και νομίζω θα τη συνηθίσουμε κι αυτή και θα μπούμε για τα καλά τους ρυθμούς της στην πορεία και με τα επόμενα μάτς, τα οποία είναι μέσα Οκτωβρίου, αν θυμάμαι σωστά, όπου θα υπάρχει άλλη μια διακοπή των πρωταθλημάτων τότε, η οποία, εντάξει, νομίζω στις ομάδες δεν κακόπισε καθόλου. Ίσα-ίσα οι προπονητές είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν και με τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα που ήρθαν τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, είτε και τις πρώτες του Σεπτέμβρη, ελεύθεροι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν. Επομένως, περισσότεροι από αυτούς, τους τεχνικούς των ομάδων, αναφέρομαι, είχαν την ευκαιρία να ενσωματώσουν περισσότερο τους νέους ποδοσφαιριστές, να τους βάλουν στους ρυθμούς. Είδαμε, ας πούμε, τον Κλάους να έρχεται πρόσφατα στον Παθιάννα, να πάρει λίγο χρόνο έτσι, να δουλέψει με την ομάδα και άλλη μια εβδομάδα μέχρι να τον δούμε να κάνει την πρώτη συμμετοχή στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είδαμε τον νεαρό, τον 20χρονο, τον Μαστούρη, τον οποίο απέκτησε η Λαμία, ένα από τα wonderkid του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τον βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, τον είχε αποκτήσει η Μίλαν, η οποία τελικά τον άφησε ελεύθερο. Προφανώς κάτι δεν άρεσε από τον Μαροκινό εκεί στους Μιλανέζους. Εντάξει, είδαμε και άλλα πρόσωπα. Και ο Άρης, έτσι, που περιμένει τον Μαύραη μετά τη συμμετοχή του και με την Εθνική Αλβανίας. Θα μπει και αυτό σιγά σιγά, από Τετάρτη αναμένεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και το συμβόλαιό του, έτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα, εντάξει. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιο απρόπτο. Θα υπογράψει κανονικά ο Μαύραη, θα ενσωματωθεί στους κίτρινο μαύρους. Το αρνητικό μόνο για τον Λουτσέσκου ήταν ότι δεν μπόρεσε να έχει τον Τόσκα, για παράδειγμα, που πήγε στην Ρουμανία και δεν θα μπορούσε να προπονηθεί αυτές τις μέρες να τον ενσωματώσει, όπως για παράδειγμα είχε τον Γκαρέλι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που μπορούσε, είχε την ευκαιρία να τον βάλει αυτές τις μέρες στους ρυθμούς της ομάδας, να τεστάρει την κατάστασή του και να μπορέσει και ο ίδιος να υπολογίζει πότε θα τον χωρέσει το rotation, για να τον δούμε να κάνει τον ντεμπούτο του με την Ρασβάν Φανέλα και να
δει πώς μπορεί να τον υπολογίζει και τι μπορεί να του προσφέρει ο Έλληνας επιθετικός. Γιατί έρχεται και μια σειρά δύσκολων αναμετρήσεων για τον ΠΑΟΚ, γεμάτη παιχνίδια. Θα δούμε συνέχεια και αναλυτικά. Έτσι, το πρόγραμμα έχει Chelsea, ΑΕΚ, Όφι νωρίτερα φυσικά, Ολυμπιακό. Ένας καυτός Σεπτέμβρης και Οκτώβρης για τον Δικέφαλο του Βορρά. Και ο Άρης μετά το ματς με τον Λιβαδιακό νομίζω αρχίζει δυσκολεύει λίγο το πρόγραμμα. Έχει Πανιόνιο, Αστέρα Τρίπολης, πριν τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Θα δείξουμε μια ματιά στα προγράμματα των ομάδων της πόλης. Όσον αφορά τα του Ηρακλή, εξωαγωνιστικά είναι κυρίως τα ζητήματα που απασχολούν. Το τι θα γίνει εκεί, αν οριστικά θα πάρει την ομάδα τον Παπαδόπουλος που έχει καταθέσει και τις 300.000 ευρώ στο λογαριασμό από την περασμένη εβδομάδα. Να δούμε τι άλλο προκύπτει από το κιανόλογο στρατόπεδο. Τα μεταγραφικά έχουν κλείσει. Η ομάδα έχει στηθεί με Αλέκο Βοσνιάδη, νέο προπονητή στην τεχνική ηγεσία. Νομίζω υπάρχουν πραγματάκια τα οποία αξίζει να βάλουμε σε μια σειρά και να τα δούμε. Και ενώ πλησιάζουμε τώρα στις 10.30, σε ένα λεπτάκι, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας break για απόψε, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής Post Game. Θυμίζω το όνομα της εκπομπής, της νέας εκπομπής εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εσείς μένετε σαφώς συντονισμένοι, ενώ να θυμίσουμε και τον τρόπο επικοινωνίας. FM και ενώ αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 λεπτά του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Στέλνετε το μήνυμά σας, FM και ενώ και αποστολή στο 54526 για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να σχολιάσετε, είτε για τον αθλητισμό, είτε για τα όσα είδαμε στην πόλη λόγω ΔΕΘ με τα χθεσινά επεισόδια, με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό της ανακατασκευής του γηπέδου της Τούμπας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνουμε κουβέντα. Θα ανοίξουμε και γραμμές αργότερα στην πορεία της εκπομπής. Βασίλη, νομίζω αφού πιάσαμε και τις 10.30 μπορούμε σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο μας break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Επιστρέφουμε αμέσως με το διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή post-game μέρος δεύτερο με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε όμως τώρα να ακούσουμε ό,τι υπάρχει από το ρεπορτάζ του Άρη για να ενημερωθείτε κι εσείς από τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα τον καλησπερίσουμε αμέσως. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι γίνεται, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Γεμάτη μέρα σήμερα, έτσι, παρότι Κυριακή, χωρίς αγώνα, είχε εκεί στη ΔΕΘ αρκετό ρεπορτάζ. Ναι, εντάξει, τα εγκαίνια στο περίπτερο του Άρη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μονοπόλησαν σήμερα το ενδιαφέρον στο στρατόπεδο του Άρη, μιας και δεν υπήρχε προπόνηση, οι παίχτες έχουν διήμερο ρεπό μέσα από το Κυριακό, αύριο θα πρέπουν στο Ρήσιο για να ξέρει. Ουσιαστικά την προετοιμασία του για το μάτι με τον Λεβαδιακό και μετά τα στραμμένα όπου βρέθηκε πραγματικά πολλής κόσμος στο περίπτωρο του Άρη, ουρές σχηματίστηκαν στην επιστροφή του Άρη στην Διεθνή Θεσσαλονίκη μετά από αρκετά χρόνια. Η ομάδα έδωσε το παρόν μετά για την πρωτοβουλία της ΠΑΕ και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις και στάθηκε στην παρουσία του Άρη σε αυτό το event, να το πούμε έτσι. Τον είδα πολύ αγχωμένο και στις δηλώσεις από το βίντεο το live του All About Aris. Πολύ αγχωμένος ήταν ο πρόεδρος. Ή μου φάνηκε. Νομίζω ότι είναι περισσότερο δημιουργικό άγχος, εντάξει. Ναι. Χαίρεται και αυτός που βλέπει πάρα πολύ κόσμο. Χαίρεται γενικότερα από το τελευταίο διάστημα τον κόσμο της ομάδας να αγκαλιάζει την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος. Σε αγωνιστικό επίπεδο και εμείς. Και ο κόσμος ανταποκρίνεται και το έδειξε και σήμερα με την παρουσία του στην έκθεση, όπου βρέθηκε και την προσωπία του τεχνικού τίμου. Ήταν και ο Πάκο Ερέρα εκεί πέρα με τον Τέλμον Ντε Αντρές και τον Ανατόλη Τερζή. Ήταν και κάποιοι παίχτες όπως ο Δημήτριος Κωνσταντινίδης, ο Θωμάς Ανάσλιδης, η νεαρή ο Μπακούτσιο Μπακαλιάνης. Βρέθηκε την προσωπία της ομάδας, βγήκαν φωτογραφίες με τον κόσμο, μοιράσανε αυτόγραφα, ήταν γενικά ένα ωραίο μεσημέρι για τους φίλους του Άρη, σήμερα στο περίπτερο της ΔΕΦ. Θα συνεχίσει φυσικά να το περίπτερο εκεί και θα μπορούν οι φίλοι της ομάδας να το επισκέπτονται και τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα υπάρξει πάλι μέσα στο επόμενο αντιπροσωπεία παιχτών ξανά στο περίπτερο. Θα το δούμε. Σήμερα ήταν εκεί ο Νασλίδης. Ναι. Ο Νασλίδης, ο Χάρης ο Σταμπουλίδης, η νεαρή ο Μπακούτσο Μπακαλιάνης, ο Ανάκογλου, ο Κωνσταντινίδης,
ο προπονητής θερματοφυλάκων της ομάδας Αντώνης Φιλικούρης, ο Πάκο Ερέρα, ο Φιλιππερζής, mm-hmm. ο Τέλμα Ντεαντρής, ο Γιώργος Οδελιζίδης φυσικά και αυτός έδωσε το παρόν, είχε αρκετό κόσμο mm-hmm. Και ήταν γενικότερα μια ωραία ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Βλέπω εδώ συναντήθηκε και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Έκθεσης, τον κύριο Ποζρικίδη, ο Καρυπίδης. Έτσι, είχε πολύ, φαίνεται φέτος πολύ ενεργή η παρουσία του Άρη πάντως. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την επιστροφή του συλλόγου ή και γενικότερα επικοινωνιακά το έχει δώσει μεγάλη έμφαση σαν ΠΑΕ. Ξέρω, το σημερινό και γενικότερα η παρουσία του Άρη στην Έκθεση έχει να κάνει με το επικοινωνιακό. Και ο Άρης οφείλει, είναι υποχρεωμένος να δίνει το παρόν σε τέτοια events. Και ειδικά σε ένα event όπως αυτό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Εντάξει. Άσχετα με τα όσα γίνονται γύρω-γύρω, αυτές τις πολύ άσχημες εικόνες που βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη από χθες το βράδυ, βέβαια, που δεν οφείλονται, δεν είναι ευθύνη της έκθεσης όλα αυτά που γίνονται. Προφανώς. Είναι ευθύνη των πολιτικών. Εντάξει. Η έκθεση ως έκθεση καθαρά είναι ένα άλλο κομμάτι. Και πρέπει ο Άρης να δίνει το παρόν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί τώρα ομάδες όπως είναι ο Άρης, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Ηρακλής, που είναι μεγάλα μεγέθη για την πόλη και για την Ελλάδα γενικότερα, είναι πέρα από αθλητικές ομάδες, είναι και κοινωνικές ομάδες. Και οφείλει να δίνει το παρόν. Να είναι και κοντά στον κόσμο. Έτσι είναι και ένα, και να είναι και κοντά στον κόσμο. Ένα μήνυμα εξωστρέφειας όλο αυτό. Ναι. Και αυτές οι ομάδες, Γιώργος, στην ουσία, όλες οι ομάδες, ο κόσμος τους είναι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, αύριο ξεκινάει μια εβδομάδα που για τον Άρη θα είναι εβδομάδα προετοιμασίας για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό την μεθεπόμενη Δευτέρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οριστικά, έτσι. Και τα 99% θα γίνει εκεί. Τώρα δεν νομίζω να προκύψει κάτι. Αυτό που λένε την πέρα, ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Και όσον αφορά το θέμα του Φλωτάρτα και όσον αφορά τους χώρους του γήπεδου στους οποίους πραγματοποιούνται εργασίες mm-hmm. το τελευταίο διάστημα. Από αύριο θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων για το συγκεκριμένο παιχνίδι από ό,τι διαβάζουμε και στο Λαμπάου Τάρις. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Λογικό. Η οποία δημιουργήθηκε, νομίζω, σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται και το αποτέλεσμα κόντρα στη Λάρισα και εικόνα γενικότερα κόντρα στην Λάρισα. Και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου για το συγκεκριμένο παιχνίδι και γι' αυτό είπα, αντιλαμβανόμενοι το ενδιαφέρον αυτό θα θέσει από αύριο στην διάθεση του κόσμου. Να έχει μια εβδομάδα γεμάτη. Ναι, και μακάρι να υπάρχει κινητικότητα από αύριο. Η λεπτομέρεια που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι είναι για τα διαρκείας. Δόθηκε προθεσμία από την ΠΑΕ στον κόσμο που ακόμα δεν έχει προμηθευτεί το διαρκείας του και επιθυμεί να το κάνει. Στην ουσία είναι σπεύσατε, καθώς τα διαρκείας θα συνεχίσουν να διτίθεται μέχρι το παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό. Δηλαδή μέχρι τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Mm-hmm. Όποιος επιθυμεί να πάρει διαρκείας, μέχρι τότε μετά, τέλος. Μια εβδομάδα ακόμα δηλαδή, εντάξει. Ναι, μια εβδομάδα ακόμα δηλαδή, όσοι πιστοί προσέλθετε. Είναι στην ουσία το μήνυμα της ΠΑΕ. Φαντάζομαι ότι μετά θα έχουμε, χωρίς αυτό να προκύπτει από κάποια πληροφόρηση την ΠΑΕ, δικιά μου υπόθεση και λογική, ας τον όσων κάνουν οι ΠΑΕ τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα υπάρξει ένα νέο πακέτο με διόρυξη του δεύτερου γύρου mm-hmm. του πρωταθλήματος. Ναι. Παλαιότερα το έχουμε ξαναδεί αυτό, έτσι. Ναι. Μέχρι το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, άλλη μια εβδομάδα. Μπορεί να έχει, πιστεύω, συνεχίσει κοντά στις 20.000 ναι. τη Δευτέρα, έτσι. Κοίτα, είναι νωρίς ακόμα για να πούμε ότι μπορεί να έχει ένα αριθμό κοντά στις 20.000 με το Λεβαδιακό. Είναι και καθημερινή. Το κακό είναι νομίζω αυτό, ότι είναι Δευτέρα. Δεν υπήρχε ακόμη, ναι. δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά το σενάριο που ήθελε μετάθεση για ναι, Κυριακή, έτσι. Ναι, δύσκολα, λόγω έκθεσης, ναι. δύσκολα. Κοίτα, αν και είναι μια εβδομάδα πριν, 15.000 νομίζω θα έχει σίγουρα. Και αυτές και τη δική μου γνώμη, 15.000 με το Λεβαδιακό. Είναι μεγάλο νούμερο, σαφώς. Είναι μια μακάρι να έχει περισσότερους. Εντάξει, ευχή όλων είναι αυτό και για την εικόνα του γηπέδου, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Αλλά νομίζω ότι επειδή τα μηνύματα που λαμβάνουν τον κόσμο δημιουργούν έτσι την αίσθηση ενός μεγάλου ενδιαφέροντος συγκεκριμένου παιχνίδι, νομίζω ότι θα έχει αρκετό κόσμο και μακάρι να αποτυπωθεί από αύριο με την διάθεση των εισιτηρίων.
η οποία θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Και στα υπόλοιπα τώρα, εντάξει. Το Μαυράι περιμένουν ουσιαστικά, έτσι, από Τετάρτη. Το Μαυράι περιμένουμε, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει 12 του Σεπτέμβρη, δηλαδή την ερχόμενη... Την Τρίτη. Την ερχόμενη Τετάρτη. Ναι, ναι, Τετάρτη, σωστά. 12 είναι την Τετάρτη. Τετάρτη, 12. Να έρθει και ο Αλβανός στόπερ, που είσαι αγωνίστηκε ως αλλαγή πριν λίγες ημέρες, στην Εθνική Αλβανίας, βασικό ήταν ο Μπάσα. Να μπει και αυτός σιγά σιγά, εντάξει, αυτός θα χρειαστεί χρόνο. Αν και έκανε προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα, αλλά του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός και πρέπει να φτάσει κάπως και τους υπόλοιπους. 3 με 4 εβδομάδες θα τις θέλει σίγουρα. Ναι, ο 31χρονος πρώην στόπερ του Αμβούργου. Νομίζω δεν καίγονται και στον Άρη όλας. Έτσι υπάρχει η Δελιζής, ο Σόζα εκεί, ο Βέλεθ. Νομίζω εντάξει, έχει θα πάρει το χρόνο που... Έχεις επιλογές, δόξα τω Θεώ. Περιμένεις και το Σιώπη με τον Μαρτίνες, που αυτοί έδειξαν ότι θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω στο φιλικό χρονικό αστέρα. Ο Σιώπης νομίζω μου φάνηκε σε καλύτερη κατάσταση πάντως, έτσι θα μπει πιο γρήγορα πιθανώς. Είναι έτσι και ο χαρακτήρας του λίγο δείχνει ότι είναι έτσι, αυτό που λέμε σκύλος εντός εισαγωγικών. Κοίτα, είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Μαρτίνες, αλλά και οι δύο πρέπει να φτάσουν τους υπόλοιπους. Ναι, με τον Άρη αυτό είναι το θέμα, ότι έχει πολλές επιλογές φέτος, ναι. Αυτή είναι η λεπτομέρεια. Αυτός που έδειξε να είναι πιο μπροστά από αυτούς τους δύο είναι σίγουρα ο Βίτορ. Ναι. Το πούσμα του αγροτικού αστέρα τώρα θα πρέπει να το δούμε και με αντίπαλο επίπεδου Super League σίγουρα τον Βραζιλιάνο. Με το αγροτικό αστέρα θα πήγε πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Και μας έκανε, τουλάχιστον εμένα με έκανε να μπω στη δεκαετία να σκέφτομαι μήπως η ΑΕΚ έχασε και ο Άρης κέρδισε κάτι με την έλευση του συγκεκριμένου ποδοσφαίριστη. Γιατί έδειξε πολύ καλά στοιχεία, ειδικά όταν αγωνίστηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Γιατί στο προτιμούσε να αγωνίσει ως αριστερό μπακ. Ναι. Νίκο, ο Άρης έχει το 30% έτσι, του παίκτη. Ή μεγαλύτερο ποσοστό, ή 50-50. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον αριθμό, αλλά έχει ποσοστό των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ο Άρης κατέβαλε 100.000 ευρώ στην ΑΕΚ για το συγκεκριμένο παίκτη περίπου. Άλλα τόσα θα καταβάλει για το στο τέλος σεζόν, είτε τον κρατήσει είτε όχι. Mm-hmm. Η λεπτομέρεια είναι, και αυτό βγαίνει σε ένα αριθμό από την πλευρά της ΑΕΚ, ότι εφόσον η ΑΕΚ επιθυμεί να τον πάρει πίσω, θα πρέπει να δώσει ένα ποσό περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Α, οπότε νομίζω είναι πολύ κερδισμένος ο Άρης, ακόμη και αν δεν του βγει ο παίκτης, έτσι. Σίγουρα. Εντάξει, αν του βγει, μπορεί και η ΑΕΚ να θέλει να τον πάρει πίσω. Ναι, και το 1 εκατομμύριο να φαντάζει λίγο, αν κάνει καμιά τρομερή χρονιά, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Αλλά ας περιμένουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, είναι νωρίς. Ένα αγροτικό αστέρα θέλει χρόνο κι αυτός σίγουρα και ξαναλέω να το δούμε και απέναντι σε ένα πιο αξιόλογο αντίπαλο, χωρίς να θέλω να μειώσω την προσπάθεια της ομάδας του Ευρώπη. Ένα δημοσίευμα που είδαμε σήμερα στην Ισπανία για ενδιαφέρον της Αλκορκόν και της Λακορούνια για τον Μπρούνο Γκάμα. Λες να άρχισαν από τώρα οι σιρήνες με τις δύο εμφανίσεις του Μπρούνο Γκάμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς. Απλά σε αυτή την περίπτωση και σε κάθε περίπτωση, όποια ομάδα θέλει να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή του Άρη θα πρέπει να πληρώσει, γιατί μιλάμε για διετή συμβόλαια. Και ο Γκάμα είναι στους παίκτες που έχουν διετές συμβόλαια. Άρα αν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος και το αποδείξει έμπρακτα με μια γραπτή επίσημη πρόταση, θα πρέπει να πληρώσει κιόλας. Εντάξει. Εγώ είμαι της λογικής ότι αν έρθει μια καλή πρόταση για κάποιον ποδοσφαιριστή, τον δίνεις. Έτσι, ελεύθερη αγορά είναι στο ποδόσφαιρο πλέον, έτσι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αγοράς, είναι και να πουλάς. Έτσι. Και νομίζω εντάξει, και ο Άρης μετά την επιστροφή του θα είναι και ένας από τους επόμενους στόχους σιγά σιγά φυσικά με την εδραίωσή του να φτάσει σε σημεία να μπορεί να κάνει αγοραπολισίες παικτών σε επίπεδα έτσι, με μεγαλύτερα νούμερα, με μεγαλύτερα ποσά. Κάτι που δεν το βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά θα έρθουν και αυτά πιστεύω. Μακάρι. Ας περάσει αυτή η χρονιά να δούμε πώς θα κυλήσει και από του χρόνου μακάρι να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία συζήτηση. Έτσι, ωραία. Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να αναφέρουμε. Αυτά. Ωραία. Να σου ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ, Νίκο. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο για ό,τι υπήρχε στο κίτρινο μαύρο ρεπορτάζ, ό,τι υπήρχε στο ρεπορτάζ από το στρατόπεδο του Άρη με το Αεγένεια στο περίπτερο της ΠΑΕ σήμερα στην ΔΕΘ, το μεσημέρι εκεί με παρουσία του Θεόδωρου Καρυπίδη, του Πάκο Ερέρα, συνεργατών του, αρκετών ποδοσφαιριστών. Έκαναν δηλώσεις και ο Νασλίδης και ο Ντιγκινή εκεί. Είπαν έτσι αρκετά σημαντικά πράγματα και για τη σεζόν που έρχεται. Σαφώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη στήριξη του κόσμου. Θέλει και αυτός έτσι να απολαύσει αυτή τη στήριξη και να την ανταποδώσει και ακόμη περισσότερο στον κόσμο. Το είδαμε και με τη μεταγραφή του Μαυράη στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Και γενικότερα να συνεχίσει αυτούς τους ρυθμούς, να συνεχίσει με αυτόν τον ενθουσιασμό ο Άρης
και να συνεχίσει αυτή την εμφαντική επιστροφή του Super League και στην πορεία που θα έρθουν σαφώς και πιο δύσκολες αναμετρήσεις. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Η Γαλλία εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 της Ολλανδίας από τον γκολ του Mbappé στο 50 λεπτό η αναμέτρηση. Στο 50 λεπτό επίσης Κύπρο-Σλοβενία 0-0 και Λίχτενστάιν-Γιβραλτάρ 1-0. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι για το UEFA Nations League. Νωρίτερα σε παιχνίδια που έχουν λήξει, Ουκρανία-Σλοβακία 1-0, Δανία-Ουαλία 2-0, Βουλγαρία-Νορβηγία 1-0, Γεωργία-Λετωνία 1-0 και Σκόπια-Αρμενία 2-0. Παιχνίδια, επαναλαμβάνω, που έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα για το UEFA Nations League, την ουσιαστική αυτή διοργάνωση της UEFA. Ωραία αυτή η Γάλλη, Βασίλη. Πολύ καλή, να τους προτιμήσουμε. Εντάξει, λέμε για τους δικούς μας εδώ. Τρομερή γκάφα έκανε η γαλλική τηλεόραση στο μάτς μπάσκετ με την εθνική ομάδα που έγινε νωρίτερα. Μίκρυναν τον Πρίντεζη για τα 12 χρόνια και τον ψήλωσαν και 12 πόντους. Τον έκαναν 21 ετών τον Πρίντεζη, που είναι στα 33 φυσικά, και ύψος 2,18 τον έγραψαν. Ενώ είναι. Πόσο είναι ο Πρίντεζη? Είναι 2-6 ο Πρίντεζης, τον έκαναν 2-18, μάλιστα, τον ψήλωσαν 12 πόντους. Προφανώς τον πέδεσαν με τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος είναι 21 ετών και 2-18, 2 μέτρα και 18 εκατοστά. Φυσικά εκεί ο Βαγγέλης Ιωάννου και ο Γιάννης Μπουρούσης γέλασαν το στιγμιότυπο, δεν πέρασε απαρατήρητο αυτό. Λογικό ήταν, νομίζω, εντάξει, συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια που λένε. Το είδαμε αυτό και από τη γαλλική τηλεόραση, για να μην κατηγορούμε εδώ μόνο για τα δικά μας τα τερτύπια, να τα βλέπουμε και όταν γίνονται αλλού. Ενώ είχαμε και άλλα περίεργα περιστατικά στο σημερινό παιχνίδι εκεί, καθώς ήχησε ο συναγερμός του γηπέδου, παραλίγο να έχουμε κένωση. Κατηγορήθηκε ο Παπα-Νικολάου, ο Κώστας Παπα-Νικολάου το έκανε την ώρα που είχε αποβληθεί και όδευε προς τα αποδυτήρια. Ο ίδιος το διέψευσε μετά στην ΕΡΤ, μπέρδεμα εκεί. Είχαμε πάντως ειρήνες εκεί στο γήπεδο, αναστάτωση. Άρχισε κόσμο να φεύγει από το γήπεδο, ανησύχησε, τρομερά πράγματα. Και όλα αυτά στο φιλικό παιχνίδι Γαλλία-Ελλάδα, θυμίζω, με την ήττα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ από τους Γάλλους στο πολύ δυνατό αυτό τεστ, που έφερε και προβληματισμό εν ώψη των επίσημων αγώνων με Σερβία και Γεωργία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, είδαμε ό,τι συμβαίνει όσον αφορά τα νέα του Άρη με κυτρινόμαυρους ουσιαστικά να μπαίνουν από αύριο ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Θα επιστρέψουν από αύριο στις προπονήσεις οι κυτρινόμαυροι του Πάκο Ερέρα, εν αναμονή και του Μαυράη. Ξεκινάει ενδιαφέρουσα εβδομάδα πάντως για τον Άρη, όπως μας τα είπε και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ξεκινάει ενδιαφέρουσα εβδομάδα γιατί υπάρχει αυτή η δίψα, αυτός ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, μετά την εμφαντική επιστροφή στη Super League, και όλοι περιμένουν πλέον το μάτς με το Λεβαδιακό. Θα έχει αρκετό κόσμο σίγουρα το Βικελίδης, όπου εκεί θα γίνει το μάτς τελικά, στο κλάδι της Βικελίδης και όχι στο Καθατζόγλιο. Όπως φαίνεται, θα είναι έτοιμος ο αγωνιστικός χώρος, ανανεωμένος ολοκένδριος χλωροτάπητας. Όλα βαίνουν θετικά στο κυτρινόμαυρο στρατόπεδο μέχρι στιγμής. Θα δούμε και στο μάτς της Δευτέρας. Φυσικά θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον ένα τεστ ίσως λίγο πιο δύσκολο από τα προηγούμενα. Και με τον ενθουσιασμό όλο αυτό που υπάρχει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν οι παίκτες του Άρη σε ένα δεύτερο σερί εντός έδρας παιχνίδι, για να συνεχίσουν έτσι με όλη αυτή την όθηση που έχουν πάρει από αυτό το ξεκίνημα και να διατηρήσουν και αυτόν τον ενθουσιασμό για την πιο δύσκολη συνέχεια που θα ακολουθήσει. Το πρόγραμμα αρχίζει να δυσκολεύει σιγά σιγά όσο θα κυλούν οι αγωνιστικές, αλλά όταν πας με καλή ψυχολογία, όλα βαίνουν καλύτερα συνήθως. Και έχουν αρκετούς λόγους για να περιμένουν την επανέναρξη πρωταθλήματος στις τάξεις του Άρη και στις τάξεις του κόσμου του Άρη, που νομίζω θα αυξήσει αρκετά και τον αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας αυτή την εβδομάδα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και πού θα κλείσει και το νούμερο μέχρι την επόμενη Δευτέρα που θα συνεχιστεί η διάθεση. Νομίζω θα σπεύσουν αρκετοί αυτή την εβδομάδα για να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας, έχοντας ζεσταθεί αρκετά εντός εισαγωγικών από αυτό το ξεκίνημα της ομάδας. Θα θέλουν να βρεθούν κοντά, να στηρίξουν, να κλείσουν και θέση στο γήπεδο για φέτος. Μετά από χρόνια θα ζήσουν και τα ντέρμπι. Ενώ εκεί έχει δώσει πέναλτι. Τι έχει δώσει το Γαλλία-Ολλανδία? Όχι, τραυματισμός του Mbappé. Το 1-0 μένει πάντως στο 57. Α, όχι, όχι. Παραμένει Γαλλία-Ολλανδία, θυμίζω, για το Nations League. Οι Γάλλοι που έφυγαν με το 0-0 από την Γερμανία στην πρώτη αγωνιστική.
Και σήμερα προηγούνται με ένα μείον των Ολλανδών. Ο σκληρό τάκλινγκ εκεί στο Ζιρού. Ολιβιέ Ζιρού. Να δούμε αν θα σκοράρει επιτέλους ο Ζιρού. Να μας τα πει και η Αγάπη Γαβριλίδου αμέσως με το διάλειμμα, η οποία έλεγε πολλά για τον Γάλλο Φορ και για την παρουσία του στο Μουντιάλ, που τον περίμενε να σκοράρει και δεν τα κατάφερνε ποτέ. Τελείωσε το Μουντιάλ χωρίς τελική προσπάθεια. Ο επιθετικός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Θα έχουμε λοιπόν και την Αγάπη Γαβριλίδου στο επόμενο μέρος εκπομπής για να δούμε ό,τι συμβαίνει και στο ασπρόμαυρο ρεπορτάζ, να πάρουμε γεύση από τα νέα και του ΠΑΟΚ, όπου εκεί νομίζω στο προσκήνιο είναι το θέμα της Τούμπας, μετά και τις εξαγγελίες, τις δεσμεύσεις, τις υποσχέσεις, όπως θέλετε πείτε της, του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, λόγω ΔΕΘ κυρίως. Λογικό ήταν νομίζω, εντάξει, το ένα να φέρει το άλλο, έτσι, εφόσον έχει αποφασιστεί ένα τέτοιο θέμα, ένα τέτοιο ζήτημα πλευράς κυβέρνησης, να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά τώρα, λόγω της ΕΔΕΘ και λόγω της παρουσίας του Πρωθυπουργού εδώ. Έχουμε δει και στο παρελθόν έτσι, τέτοια είδους μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο να αποκαλύπτονται, να γίνονται εξαγγελίες στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και ήταν λογικό να πέσει στο τραπέζι τώρα αυτό το θέμα που υπάρχει και η ΔΕΘ. Να δούμε όμως, παραλαμβάνω, ποια θα είναι η ουσία των πραγμάτων και στην πράξη πώς θα προχωρήσει το συγκεκριμένο ζήτημα μετά τη δέσμευση, υπόσχεση του Πρωθυπουργού πως θα παραχωρηθεί ο περιβάλλοντας χώρος. Εντάξει, Βασίλη έκανε και μια γκάφα χθες ο Πρωθυπουργός. Στην αρχή πέρασα παρατήρητη. Μίλησε για παραχώρηση στρατοπέδου στην Άνω Τούμπα. Ξέρεις εσύ να υπάρχει ένα στρατόπεδο, πώς υπηρέτησε εκεί στην Άνω Τούμπα? Δεν νομίζω. Πολλοί παραξενεύτηκαν, μετά συνειδητοποίησαμε ότι πρόκειται για γκάφα. Για στρατόπεδο στην Άνω Τούμπα μίλησε, φυσικά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Για τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου εννοούσε, ο οποίος θα παραχωρηθεί λογικά με κάποιο ενίκιο για 50, για 100 χρόνια. Τώρα θα δούμε πώς ακριβώς θα διευκρινιστεί αυτό για να μπορέσει να κάνει χρήση του ο ΠΑΟΚ και να προχωρήσει διαδικασίες, να δρομολογήσει εξελίξεις για την ανακατασκευή του γηπέδου της Τούμπας. Περισσότερα όμως θα πούμε και με την Αγάπη Γαβριλίδου αμέσως μετά το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε, καθώς έχουμε περάσει τις 11, έχουμε κλείσει την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, post-game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε τώρα στο break και επιστρέφουμε με ό,τι υπάρχει από τα νέα του ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής post-game. Γιώργο Παναγιωτήτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Κρατήσουμε συντροφιά και απόψε το βράδυ Κυριακής. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία. Κάθε Σάββατο Κυριακή θα είμαστε μαζί με τη νέα εκπομπή post-game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και ενώ οι Ολλανδοί έχουν ισοφαρίσει τους Γάλλους, το παιχνίδι αυτό για το UEFA Nations League, το πιο ενδιαφέρον της βραδιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο 70 λεπτό Γαλλία-Ολλανδία 1-1. Και ενώ εμείς θα πάμε σιγά σιγά να δούμε ό,τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Θα μας ενημερώσει πάντοτε αναλυτική στο ρεπορτάζ Αγάπη Γαβριλίδου, την οποία καλησπέριζουμε και απόψε. Καλησπέρα, Αγάπη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι? Κακό αυτό το γκολ της Ολλανδίας, νομίζω. Το έχεις παίξει άσο? Το έχω παίξει, βέβαια έχω χάσει από νωρίτερα, αλλά γενικά νομίζω ότι πολύ έπαιξαν τη Γαλλία. Πες μου ότι έχεις βάλει και Ζιρού σκόρερ ξανά, επιμένεις, μετά το Μουντιάλ ακόμη. Δεν έχω αγγίξει σκόρερ σήμερα, γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το Nations League και ακόμα δεν το... Πάντως, δεν ρισκάρω πάρα πολύ. Πάντως όλες οι ομάδες παίζουν τους βασικούς τους, έτσι, δεν έχουμε ούτε rotation, ούτε αλλαγές, τίποτα. Όλοι βλέπω ότι η Γαλλία, ας πούμε, έχει κατεβάσει η δεκάδα Μουντιάλ. Ναι, ναι, κανονικά. Εντάξει, θα μπαίνει στη ζωή μας, θα το καταλάβουμε σιγά σιγά. Πού θα πάει, θα βγάλουμε νόημα, πού θα πάει. Ναι, εντάξει, οκ. Ίσως είναι έτσι καλό για να βλέπουμε και καλύτερα παιχνίδια. Ας πούμε, αυτό το ζευγάρι, το Ολλανδία-Γαλλία ή το χθεσινό, προχθεσινό Αγγλία-Ισπανία. Ίσως είναι καλό για να βλέπουμε κάτι τέτοιο. Από να βλέπουμε φιλικά διάφορα εντελώς. Και ακόμη και αν έκλειναν φιλικά αυτές οι ομάδες μεταξύ τους, δεν νομίζω τώρα ότι θα κατέβαιναν με αυτή τη σύνθεση που βλέπουμε τώρα, ας πούμε. Δηλαδή στα φιλικά θα έπαιζαν περισσότερα αναπληρωματικοί. Ναι. Και έτσι και δύσκολα αυτό. Έκλειναν τόσο μεγάλα φιλικά. Άντε να ήταν μια φορά το χρόνο. Έτσι, ναι, σπάνια το βλέπουμε. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι θα το βλέπουμε συχνά. Αυτό νομίζω έχει ξανά διακοπεί αρχές Οκτώβρη. Ναι, μέσα Οκτώβρη, γύρω στις 10. Το Νοέμβρη μέσα. Άλλη μία και τότε πρέπει να είναι, ναι, άλλη μία. Εντάξει, για μας δεν είναι κάτι καλύτερο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε να βλέπουμε κάτι καλό. Ναι, έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι καινούργιο τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Να υπάρχει ένα στόχος, ρε παιδί μου, κάτι. Να δίνει λίγο άλλο κίνητρο. Έτσι, έτσι.
Ενώ τώρα, όπως το βλέπω, οι Ολλανδοί πάνε και για ανατροπή. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείς. Πιο πιθανό βλέπω να γίνει το 1-2, τους έχουν κλείσει τους Γάλλους. Ναι, δεν το παρακολουθώ καθόλου. Το άφησα. Αλλά πίστευα στη Γαλλία. Δηλαδή, πίστευα άνετη νίκη η Γαλλία. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι έλειψαν και από το Μουντιάλ και νέο σύνολο πολύ, να τους δούμε και αυτούς έχουν το ενδιαφέρον τους. Ναι, περνάει μια περίοδο κακή νομίζω γενικότερα το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Τώρα προσπαθούν λίγο να ανέβουν σιγά σιγά. Σαν ομάδα, να σου πω, δεν είμαι φανατική υποστήριξη της Ολλανδίας. Ποτέ δεν ήμουνα. Αλλά εντάξει. Έχει πολλούς κυρίως της παλιότερης γενιάς εδώ στην Ελλάδα. Με Κρόιφ, με Φαμπάστεν, με αυτούς που μεγάλωσαν. Τώρα τα τελευταία χρόνια εμείς δεν έχουμε δει και τίποτα. Εντάξει, πήγε σε ένα τελικό αυτό. Το 10, αλλά τον Ρόμπεν ουσιαστικά. Ρόμπεν Φαπέρση, αυτούς έχεις να θυμάσαι. Και είναι και τώρα να συμπαθείς το Ρόμπεν, νομίζω πρέπει να έχεις μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι από τους πιο αντιπαθητικούς ποδοσφαιριστές στον πλανήτη πρέπει να είναι, νομίζω. Ισχύει. Στο top 5. Ισχύει. Ναι, δεν σε τραβάει πάρα πολύ, εντάξει. Ναι. Και η σκέψη πόσο, πόσο τον αντιπαθούν οι αριστεροί μπακ που έχει αντιμετωπίσει με αυτή την κοφτή κίνηση που όλοι την ξέρουν και δεν τη σταματάει κανείς, που κλείνει με το αριστερό και σουτάρει. Ναι, και δεν υπάρχει απάντηση από κανέναν ποτέ. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να τη σταματήσει. Όλοι το ξέρουν, το βλέπουν ότι έρχεται, αλλά δεν μπορεί να το σταματήσει. Ναι. Εντάξει, η καθένα τέλο πάντων έδωσε και έναν άλλο λόγο για να δει κανείς Nations League από χθες το βράδυ. Παρουσίασε τους 7 πιο... Τώρα που δεν πω, πιο όμορφους, 7 sex symbol του Nations League. Και ήταν μέσα δεν έφυγε κανένας. Δηλαδή, ναι, τώρα... Το πήρε το μάτι μου αυτό να σου πω. Αλλά το πήρε το μάτι μου. Είδα τη φωτογραφία που είχε, δεν ξέρω, από την Gazette dello Sport. Ήταν η φωτογραφία από αλλού. Τον είχε δίπλα στο Πέτρο Μάνταλο. Α, όχι, δεν ήταν από την Gazette. Ναι. Σε ηρωνικό, μάλλον σε τρόλ την είδα τη φωτογραφία. Και λες, εντάξει, τον έχει δίπλα το Μάνταλο, πώς να μην. Εντάξει. Με όλο το σεβασμό. Τον έχουν βάλει στη λίστα με τους 7 πιο όμορφους τέλος πάντων του Nations League και είναι οι άλλοι είναι ο Γκίσλασον, ο Ζιρού, ο Σέρχιο Ράμος, ο Μωράτα, ο Χέντισορ και ο Σόμερ. Μόλις ο Κώστας ο Σόμερ. Όχι ο Κώστας, ο Ελβετός ο Γκολκίπερ. Όχι. Πώς μπήκε το αυτό το πράγμα ο Πέλκας. Εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Στην κρίση του καθενός είναι. Είναι αιχμή προς τον Πέλκα. Τώρα αυτό αγάπη να το εκλάβω έτσι. Ή αποθεώνει τους υπόλοιπους απλά. Είναι ο Ράμος, είναι ο Μωράτα. Ποιον θα ξεχώριζες εσύ από αυτούς, σαν γυναικεία παρουσία κιόλας, ποιον θα ξεχώριζες από αυτούς? Το Ράμος. Σέρχιο Ράμος, έχει μεγάλη πέραση. Ω, και μόλις έβαλε, δεν φαντάζεσαι την κόλλε βάλω Ζιρού. Σε 75, 2-1 η Γαλλία και έχει βάλει καταπληκτικό γκολ Ζιρού, πρέπει να το δεις μετά, μόλις κλείσουμε. Εντάξει, να σου πω το μικρό. Μετά από τόσα που είπαμε, ναι, εντάξει, λογικό ήταν. Ωραίο. Μόλις κλείσουμε θα το δω. Πρέπει να το δεις. Πολύ ωραία. Συγκίνηση μετά. Έπρεπε να το βάλεις σήμερα να το βάλεις anytime score, αλλά δεν προνόησες. Κοιμηθήκαμε λίγο. Σήμερα δεν ήταν καλή μέρα. Δεν πειράζει. Από ΠΑΟΚ τι έχουμε? Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Νομίζω πάλι σήμερα είχαμε νέα υπόσχεση, έτσι, στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού για την Τούμπα. Συνεχίζουμε παραμένει στο προσκήνιο το θέμα. Φυσικά ήταν αυτό που είπε και χθες, κάτι νέο σε ναι, μεγάλο βαθμό δεν όχι. Κάτι καινούργιο δεν έδωσε είναι η αλήθεια όντως. Μίλησε και για το πρωτάθλημα γενικότερα, έτσι, να μην έχουμε παράγκα και ξέρεις αυτά τα γνωστά, τα ουτοπικά. Ναι, να αναφέρω βασικά ακριβώς τι είπε, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη συνέντευξη τύπου, κράτησε πάνω από 3 ώρες, αν θυμάμαι καλά, και δεν ήταν πολύ εύκολο να τα ακολουθήσει ολόκληρη. Εμείς το κάναμε γιατί... Πάντα αυτές οι συνέντευξεις τύπου στη ΔΕΘ, όποιος αντέχει να τις παρακολουθεί πάνω από 20 λεπτά, μισή ώρα, νομίζω, εντάξει, δύσκολα. Μόνο όσοι είναι εκεί, οι δημοσιογράφοι που περιμένουν να κάνουν την ερώτησή τους. Αυτό ακριβώς. Και εμείς που περιμέναμε μήπως γίνει κάποια ερώτηση για τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει να την δούμε, να τη γράψουμε. Ναι. Λοιπόν, μεταξύ άλλων λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως για τον ΠΑΟΚ θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στις επόμενες ημέρες. Ο περιβάλλοντας χώρος θα περάσει στην ερασιτέχνη εφόσον υπάρχει επενδυτής, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει αυτό το έργο. Μακάρι να μπορούσαν όλες οι ανώνυμες εταιρείες να εξυγχρονίσουν τις υποδομές. Αυτά είναι τα λόγια του για τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα και λίγο μετά. Αναφέρθηκε γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σημειώνοντας πρέπει να πάμε σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα με όρους
όπως το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και όχι με όρους παράγκας, με όρους υποκόσμου ή με όρους χουλιγκανισμού που πολλές φορές το βλέπουμε στην Ελλάδα. Νομίζω την αλήθεια είπε. Την αλήθεια είπε πως θα γίνουν και... αυτά όλα, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω επίσης και στις δύο περιπτώσεις το σημαντικό είναι να γίνει αυτό που λέει. Τώρα από εκεί πέρα, Γιώργο, τα λέγαμε και όλες τις τελευταίες ημέρες ότι αυτό που περιμένουμε πλέον είναι να ανοίξει στην ουσία το θέμα, να προχωρήσουν τα γραφειοκρατικά ζητήματα που υπάρχουν και από εκεί πέρα να κινηθούν οι διαδικασίες. Νομίζω ότι μετά την χθεσινή και μετά και τη σημερινή ημέρα, οι περισσότεροι πλέον, αν όχι όλοι, περιμένουμε ότι αυτά θα γίνουν πράξη. Ο Πρωθυπουργός έτσι κι αλλιώς το είπε και δημόσια, δεσμεύτηκε ουσιαστικά για αυτό το πράγμα, ναι. Ότι θα υπάρξει σύντομα εξέλιξη. Οπότε πλέον αυτό που περιμένουμε είναι να γίνει πραγματικότητα αυτά που είπε. Από εκεί πέρα νομίζω δεν έχει πλέον ουσία να ασχολούμαστε με τις εντυπώσεις και μόνο τα υπόλοιπα. Τα αφήνουμε στην άκρη και περιμένουμε την ουσία. Έτσι ακριβώς. Πάντως επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα έτσι, και έχει ανοίξει πολλή συζήτηση και επικοινωνιακά πολλοί το χειρίζονται ως για να, ξέρεις, να αντιτίθεται ότι η κυβέρνηση δίνει γήπεδο στον ΠΑΟ και δεν δίνει κανένα γήπεδο. Έτσι, και κανένα, θα παραχωρήσει ουσιαστικά με ένα νίκιο τον περιβάλλοντα χώρο για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟ και ώστε να επεκταθεί και να ανακατασκευάσει το γήπεδο χρησιμοποιώντας και τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό ουσιαστικά μόνο παραχωρεί η κυβέρνηση και θα υπάρχει ενίκιο σαφώς για 50, για 100 χρόνια. Τώρα αυτά θα διευκρινιστούν τις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι. Αλλά δεν χτίζει κανένα γήπεδο η κυβέρνηση. Νομίζω αυτό το ξεκαθάρισε και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον επενδύσει οικονομικά, θα χτίσει το γήπεδο. Δεν υπάρχει κάποιο ποσό που θα δοθεί από πλευράς κυβέρνησης. Αμπράβο, εντάξει, λέγονται αυτά όλα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί, πούμε, μάλλον ξεχνάνε κάποιοι τι συνέβη στην περίπτωση της ΑΕΚ. Του Ολυμπιακού παλιότερα. Όντως, ναι, μα είναι και πιο φρέσκο της ΑΕΚ. Ναι. Είναι πολύ πρόσφατο. Έτσι. Και εκεί όντως έγινε διευκόλυνση. Άνοιξαν ξαφνικά πολλές πόρτες για να συμβεί. Δεν ξέρω τώρα γιατί τόσο πολύ θέμα για ένα χώρο που ήδη τον χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Και δεν έχει κανένα όφελος το κράτος από εκεί. Έτσι, το Υπουργείο Άμυνας, για παράδειγμα, στο οποίο ανήκει ο περιβάλλοντας χώρος, δεν έχει κανένα όφελος τα τελευταία χρόνια από εκεί. Και αν πάρει και κάποιο ενίκιο, αν μισθωθεί ο χώρος δηλαδή για κάποια χρόνια, νομίζω κερδισμένο θα βγει το κράτος από τον ΠΑΟΚ. Και ίσα συνολικά και όσο αν το δει κανείς, με εκείνον το χώρο να τον εκμεταλλεύεται ο ΠΑΟΚ και να δημιουργεί ακόμη καλύτερες συνθήκες, θα είναι κερδισμένος και ο Δήμος και η περιοχή θα αναβαθμιστεί και γενικότερα όλα θα προχωρήσουν καλύτερα, νομίζω, γύρω από το γήπεδο της Τούμπας. Και εντάξει, και πάλι δηλαδή θα είναι όλοι κερδισμένοι σε έτσι κάθε ακριβώς. Περίπτωση. Και πέρα από αυτό, εντάξει, νομίζω ότι πλέον ιστορικό γήπεδο της Τούμπας, σαφώς έτσι, αλλά νομίζω πλέον έχει φτάσει η ώρα για να υπάρχει, είναι αναγκαίο πλέον να υπάρχει ένα σύγχρονο γήπεδο με θέσεις πάρκινγκ, να μπορεί ο κόσμος να έρχεται άνετα, είναι όλα πιο λειτουργικά. Να μπορεί να καθίσει ώρες πριν να πιει τον καφέ του. Τώρα αυτή η κατάσταση που βλέπουμε στα μεγάλα παιχνίδια με τους δρόμους γύρω-γύρω να μπλοκάρουν, να μην υπάρχει πάρκινγκ, να συνωστισμός, όλα αυτά για να μπουν στο γήπεδο ο κόσμος. Δηλαδή τίθεται και θέμα ασφάλειας μετά από ένα σημείο, νομίζω, αν το δούμε και μεγαλύτερη ευάθυνση το θέμα. Εννοείται. Απλά νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό, ότι όλοι θα είναι κερδισμένοι, είτε από πλευράς ανάπτυξης περιοχής, είτε αυτό που λες για να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός και ο χαμός πριν από τους αγώνες. Δεν βρίσκω δηλαδή κάποιον που θα είναι χαμένος από όλη αυτή την ανακατασκευή. Βέβαια. Και την αξιοποίηση. Τα χρήματα ουσιαστικά θα είναι επένδυση του Ιβάν Σαββίδη, καθαρά. Δεν είναι κάτι δηλαδή για να μπουν σκιές. Ο ΠΑΟΚ δεν ζητάει δηλαδή δάνειο ή χάρη. Το είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ότι απλά υπάρχουν τώρα τα χρήματα για να γίνει από την πλευρά του ΠΑΟΚ, από τον Ιβάν Σαββίδη, και αυτό που μένει να κάνει η κυβέρνηση είναι να τελειώσει το γραφειοκρατικό κομμάτι για να ξεκινήσουν η ανακατασκευή και όλες οι διαδικασίες. Αυτό είναι. Έτσι ακριβώς. Τέλος. Θα δούμε λοιπόν, το αναμένουμε. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει αξία να πούμε κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα να θυμίσουμε, πριν μπούμε έτσι στα πιο αγωνιστικά της ομάδας, να θυμίσουμε ότι αύριο το πρωί ξεκινάει η διαδικασία για την κλήρωση των εισιτηρίων που θα δοθούν, των διαρκείας μάλλον, που θα δοθούν σε ανέργους. Από αύριο το πρωί μέχρι και την Τρίτη στις 7 το απόγευμα, όσοι θέλουν να μπουν σε αυτή με την κλήρωση θα πρέπει να
επισκεφτούν το blog.gr, να δουν εκεί τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να βάλουν, και από εκεί και πέρα θα γίνει η κλήρωση από την Τρίτη και μετά από τον ΠΑΟΚ, και οι τυχεροί θα ενημερωθούν με mail και με μήνυμα για το εισιτήριο που θα παραλάβουν. Θυμίζω ότι οι τελευταίες διαρκές αυτά θα είναι για την 7, όπως ήταν και πέρυσι. Και απλά καλύτερα για αυτό θα αναλάβουμε εμείς τώρα στον αέρα έτσι γρήγορα την διαδικασία και το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Θα μπουν στο pack.gr για να δουν εκεί όλες τις λεπτομέρειες. Από το πρωί, από την 6 ώρα, και η υποβολή των αιτήσεων, είπαμε, μέχρι την Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Έτσι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν εκεί στο pack.gr, στην επίσημη σελίδα της ΠΑΟΚ, για να δουν όλες τις λεπτομέρειες, ό,τι υπάρχει, για να κάνουν τις αιτήσεις και να μπουν στη διαδικασία αυτή να διεκδικήσουν το εισιτήριο. Αγάπη, είχαμε σήμερα και άλλο ένα θέμα. Βλέπαμε την εφημερίδα Φόρτσα, έτσι, για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στην Τούμπα. Πολύ σημαντικές και αυτές. Εντυπωσιακές σίγουρα, από ό,τι φαντάζομαι σε πρώτη φάση, γιατί δεν τις έχουμε δει κι εμείς. Αλλά και μόνο που θα γίνουν, νομίζω ότι θα είναι εντυπωσιακές. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Αρχικά, θα είναι διαφορετική η πάγκη των δύο ομάδων. Θα είναι στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ. Δηλαδή, μιλάμε για πάγκους που είναι ουσιαστικά κάτω από το έδαφος, με σκαλοπάτια. Και πολύ λίγο κομμάτι από τον πάγκο θα φαίνεται πλέον από τα χαμηλά των επισήμων. Γιατί οι επίσημοι είναι πίσω από τους πάγκους. Και πιο μεγάλη πάγκη πλέον. Από εκεί και πέρα θα τοποθετηθεί plexiglass ειδικό στις θύρες 1, 2, 3 στη θέση από τα κάγκελα που υπήρχαν εκεί, τα γνωστά κάγκελα σε όλο το γήπεδο που υπάρχουν. Σε εκείνες τις τρεις θύρες λοιπόν μπαίνουν plexiglass. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κίνηση έτσι δοκιμαστική, και νομίζω ότι επειδή έτσι όπως το φαντάζομαι θα είναι πολύ καλύτερο από τα κάγκελα που υπάρχουν τώρα, πολύ σύντομα θα γίνει αυτό και σε όλο το γήπεδο περιμετρικά. Φυσικά θα είναι καλύτερο για όσους θα έχουν πλέον θέσεις χαμηλά στις θύρες. Και επίσης πιστεύω ότι αυτό θα διευκολύνει κιόλας, για να μην χρειάζεται πολλές φορές, βλέπαμε ενώ είναι γεμάτο το γήπεδο, πολλοί να ανεβαίνουν σιγά σιγά πιο ψηλά, γιατί δεν είχαν καλή ορατότητα. Πλέον αυτό το πράγμα δεν θα χρειάζεται να συμβεί, γιατί το μικρό πάγκι θα είναι πολύ πιο χαμηλά. Οπότε και έτσι ο κόσμος θα μπορεί να έχει καλύτερη επαφή με τον αγωνιστικό χώρο. Και τα plexiglass, τα οποία φυσικά είναι διάφανα και δεν έχει κανένα πρόβλημα για να δει κανένα. Δεν σε άκουσα. Θα μπορεί να βλέπει άνετα ο καθένας, ακόμη και κάθε τέρμα κάτω στο διάζωμα. Και αυτό νομίζω κερδίζει και θέσεις. Από το να συνοστίζονται όλοι ψηλά. Να κλείνουν και τα σκαλοπάτια και αυτά, και να υπάρχει θέμα σε περίπτωση που συμβεί κάτι απρόπτο. Και υπάρχουν και πρόστιμα από την UEFA. Έχει δεχτεί αρκετά διαπρόστιμα ο ΠΑΟΚ για συνωστισμό στα σκαλοπάτια του γηπέδου, γιατί αυτά τα προσέχουν πάρα πολύ οι εκπρόσωποι της UEFA κάθε φορά που έρχονται στα ευρωπαϊκά μάτσα. Οπότε γλιτώνεις και κάποια χρήματα από εκεί. Ακριβώς. Και νομίζω ότι ουσιαστικά όλα αυτά έγιναν έτσι και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας για το Champions League. Δεν κατάφερε να περάσει το επόμενο της Μπενφίκα, ωστόσο προχώρησαν όλα αυτά και θα ισχύσουν. Αλλά έτσι κι αλλιώς και στο Europa League είναι ανάλογες οι οδηγίες της UEFA. Οπότε στον ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάστημα της διακοπής, και στο παιχνίδι με την Τζέλσι και με την ΑΕΚ θα δούμε για πρώτη φορά όλες αυτές τις αλλαγές. Από εκεί και πέρα, το κάγκελο που είχε τοποθετηθεί ανάμεσα στις θύρες 2 και 8 δεν υπάρχει πλέον. Θα γίνει νέα τοποθέτηση, αλλά σε λίγο διαφορετικό σημείο. Η θύρα 2 θα μεγαλώσει πλέον και η θύρα 8 θα μικρύνει λίγο. Αυτό σημαίνει ότι από τις 3.300 θέσεις η θύρα 8 θα πέσει περίπου στις 2.500, με τον ΠΑΟΚ πλέον να κερδίζει ουσιαστικά 800 επιπλέον θέσεις, πολύ χρήσιμες νομίζω για τον κόσμο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί η 8 είναι αυτή η θύρα που δεσμεύεται πάντα για τους φιλοξενούμενους, ενώ πλέον θα μπορεί λίγος παραπάνω ο κόσμος να πηγαίνει στην 2. Σημαντικό γι' αυτό, κυρίως για τον κόσμο. Σε αυτά τα μάτς που
το να δεσμεύεται όλη η κερκίδα, όπως είδαμε, για να έρχονται, ας πούμε, 100-200 φίλαθλοι το φιλοξενούμενο στα ευρωπαϊκά, έτσι, κερδίζει θέση ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ναι, 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 ναι. Έχει, σίγουρα είναι και αυτό σημαντικό, γιατί ειδικά στα παιχνίδια φέτος, νομίζω ότι και στα τρία, το καλό ήταν ότι δεν χρειάστηκε να κλείσει 8. Άνοιξε τελευταία στιγμή, βέβαια. Αυτό, ναι. Υπήρχε μέχρι τελευταία στιγμή αυτό το άγχος, αν θα ανοίξει, αν θα παραμείνει κλειστή. Ενώ τώρα, έστω και αυτές οι θέσεις, είναι ένα κέρδος για την ΠΑΟΚ που λέγαμε και χθες ότι έχει ελάχιστα μεμονωμένα εισιτήρια να διαθέσει. Οπότε και τα 800 περίπου θα είναι κέρδος. Βέβαια. Άλλη αλλαγή είναι αυτή που θα υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Πάλι από την πλευρά εκεί των επισήμων και πίσω από τους πάγκους. Υπήρχε εκεί πάντα αυτή η γνωστή πράσινη μοκέτα ουσιαστικά. Πλέον θα τοποθετηθεί εκεί η χορτοτάπητας, κάτι που εξυπηρετεί κυρίως τους ποδοσφαιριστές, γιατί πολλές φορές τυχαίνει να βρίσκονται σε εκείνο το χώρο, είτε μέσα από κάποια φάση, είτε πριν το ζέσταμα. Θα είναι λίγο πιο εύκολο για να μην υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος κάποιου τραυματισμού ή οτιδήποτε. Και οι τελευταίες αλλαγές έχουν να κάνουν με τη μεικτή ζώνη της Τούμπας, με την αίθουσα τύπου. Εντάξει, αυτές οι αλλαγές δεν είναι ορατές στον πολύ κόσμο. Αφορούν κυρίως εμάς. Αλλά και πάλι έχουν να κάνουν με την εικόνα του ΠΑΟΚ προς τα έξω. Μην ξεχνάμε ότι αρχίζει και νομίζει το μάτσο με την Τζέλση, θα έρθουν στην Τούμπα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Και προφανώς τον δικέφαλο θέλουν έτσι να ετοιμάσουν όσο το δυνατόν πιο όμορφους χώρους και φυσικά πρακτικούς και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, για να υποδεχθούν έτσι όσες ομάδες θα έρθουν στην Τούμπα φέτος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σημαντικές αλλαγές, θα πάρουμε μια γεύση από εβδομάδα και εκεί θα δούμε και πώς θα είναι όλα αυτά στην πράξη. Mm-hmm. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν και εφόσον προχωρήσει το θέμα της ανακατασκευής του γηπέδου, όλα αυτά κατά πόσο θα έχουν νόημα στην πορεία, έτσι, εκτός και αν θα είναι εργασίες οι οποίες θα μπορούν και στο πλαίσιο της ανακατασκευής να χρησιμοποιηθούν στην πορεία. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμη. Α, ναι. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε τώρα για αλλαγές μικρές, που μέχρι να προχωρήσει το θέμα του γηπέδου σίγουρα θα είναι σημαντικές. Να. Εντάξει. Το κρατάμε, θα δούμε πώς θα είναι. Νομίζω απλά αυτό όλο είχε να κάνει κυρίως με το Champions League και απλά δεν το σταμάτησαν στον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά το συνέχισαν το project που υπήρχε. Mm-hmm. Για να πούμε λίγο στα πιο αγωνιστικά, βέβαια σήμερα ρεπό είχε η ομάδα. Από αύριο επιστρέφουν στο γήπεδο, αύριο το απόγευμα στις 7 η προπόνηση, με 2 νέα πρόσωπα από αύριο, με τον Βαρέλα και τον Ουάρντα να επιστρέφουν. Ο Βαρέλα μάλιστα ήταν βασικός στο σημερινό παιχνίδι που έδωσε το πράσινο ακροτήρι για φιλικό, ήταν αυτό το πράσινο. Ναι. Ήταν και αρχηγός ο Βαρέλα και μάλιστα έκανε έτσι και ένα αποστάρισμα ιδιαίτερο πριν από λίγο. Ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αν και αξίζαμε περισσότερα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα ναι, είμαστε πράσινο ακροτήρι. Σήμερα εκπλήρωσα ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου, όντας αρχηγός της εθνικής ομάδας, ανέφερε ο Βαρέλα, ιδιαίτερη στιγμή. Το χάρηκε γι' αυτός ως αρχηγός και επιστρέφει, όπως επιστρέφει και ο Ουάρντα, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής και αυτός στο παιχνίδι της Αιγύπτου με τον Νίγηρα. 6-0 η Φαραώ κέρδισαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ουάρντα μπήκε στο 57ο λεπτό ως αλλαγή στη θέση του Αλί Γκαζάρ. Αντίθετα, δεν αγωνίστηκε σήμερα καθόλου. Εκεί ο Σαλάχ, να σε διακόψω, έκανε τρομερά πράγματα. Εντάξει, 2 γκολ, 2 ασίστ, έχασε και 2 πέναλτι. Έτσι, ήταν ο πρωταγωνιστής. Εντάξει, με τον Νίγηρα έπαιζε η Αίγυπτος βέβαια. Εύκολο παιχνίδι. Ναι, εντάξει, νομίζω πάρτι έκανα εκεί. Σαλάχ, όλα εκεί. Έχασε 2 πέναλτι, έβαλε 2 γκολ, είχε 2 ασίστ, όλα μόνο του. Ορεξάτος. Ναι. Ορεξάτος δεν σταματάει. Είναι από αυτούς που και στα φιλικά δίνουν τα πάντα. Έτσι. Από την άλλη,
Ο Ευγέννη Χατσαρίδης δεν αγωνίστηκε στο σημερινό αγώνα της Ουκρανίας με τη Σλοβακία και μάλιστα οι Ουκρανοί από εχθές ανέφεραν ότι ταλαιπωρήθηκε από διάφορες ενοχλήσεις. Γι' αυτό το λόγο δεν είχε αγωνιστεί και στο προηγούμενο παιχνίδι της Ουκρανίας. Αυτό που περιμένουμε πλέον με την επιστροφή του και στην Θεσσαλονίκη είναι να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, αν όντως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις και κατόπιν θα γίνει γνωστό και θα γίνει γνωστή και η κατάστασή του. Από εκεί και πέρα οι υποχρεώσεις συνεχίζονται για τους υπόλοιπους διεθνείς. Από την Τετάρτη και οι υπόλοιπες επιστροφές του Πρίγιοβιτς, του Πέλκα, είναι ακόμα του Τόσκα, ο οποίος αύριο θα παίξει αντίπαλος με τον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός, αυτό τουλάχιστον βγαίνει από την Σερβία βέβαια. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι γενικότερα οι Σέρβοι ανέφεραν ότι ο Πρίγιοβιτς τα έπαιζε και στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας, δεν έπαιξε. Πάλι για το αυριανό γράφεται ότι ο Πρίγιοβιτς ετοιμάζεται να παίξει και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν παίξει και ο Τόσκα. Η μάχη έτσι των δυο, Σερβία-Ρουμανία, θα την παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς και στον ΠΑΟΚ φυσικά για να δούμε τους δύο παίκτες. Έτσι ακριβώς έχει το ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά περισσότερο για τον Πρίγιοβιτς, έλεγα εγώ, έτσι να πάρει επιτέλους φανέλα βασικού στη Σερβία. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, γιατί το σκεφτόμουν, εδώ που φτάσαμε, ας τον παίξει κιόλας να ξεκουραστεί, ναι. Να είναι και ξεκούραστο να περάσει είναι έτσι. Αυτό, μια άλλη οπτική, σωστά. Ναι, να περάσει έτσι το κομμάτι της διακοπής, γιατί έτσι κι αλλιώς, είπαμε, χωρίς ανάσα είναι, χωρίς κανονική προετοιμασία είναι. Αφού φτάσαμε εδώ, εντάξει, ας μην παίξει. Όφη ακολουθεί, μην ρισκάρουμε και τίποτα. Σωστά, μην έχει και κανένα τραυματισμό. Ναι. Μην το μιλάμε βέβαια τώρα και παίξει. Έτσι. Εντάξει. Δεν είμαστε και πολλοί, δεν φημιζόμαστε για την θετική πρόβλεψη, γι' αυτό. Ναι, όλα καλά να πάνε. Και να επιστρέψει και αυτός από Τρίτη Τετάρτη. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον στρέφεται σιγά σιγά στον Όφη. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία, σιγά σιγά να έρχονται και οι διεθνείς και να δούμε στα τέλη της εβδομάδας ποια θα είναι και τα πλάνα του Λουτσέσκου πριν λίγο πριν την αναχώρηση για το Ηράκλειο. Ο Όφη είχε και ένα φιλικό σήμερα με τα Πλατανιά, κέρδισε 2-0. Ναι. Ξεμούδιασε. Οι περισσότερες φορές ετοιμάζονται φιλικά. Λέγαμε κιόλας ότι επειδή θα τους είχε ο κόσμος το προηγούμενο διάστημα στον ΠΑΟ προτίμησαν να πάνε και με δυνατές προπονήσεις αλλά και με λίγη ξεκούραση. Δύο ρεπό είχε μεσοβδόμαδα και ένα το σημερινό, τελευταίο το σημερινό νομίζω, γιατί ακολουθεί από εδώ και πέρα ένα γεμάτο πρόγραμμα με συνεχόμενους αγώνες, οπότε δούλεψαν έτσι και στη φυσική κατάσταση και στην τακτική, αλλά παράλληλα πήραν και διάφορες και πολύτιμες ανάσες όλοι τους και από αύριο επιστρέφουν στο γήπεδο με τον Λουτσέσκου να έχει, νομίζω, πολύ δύσκολο έργο από εδώ και πέρα, με τις επιλογές να είναι πάρα πολλές, τους αγώνες να είναι πάρα πολύ και απαιτητικοί και το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται εκεί στο τι θα επιλέξει αγώνα με αγώνα για την ενδεκάδα και φυσικά ακόμη και για την αποστολή, γιατί λέγαμε κιόλας ότι είναι και αυτό το θέμα με τους ξένους, που ακόμη και αυτό παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να βλέπουμε σε κάθε αγωνιστική τη Super League ποιος θα μένει εκτός αποστολής. Έτσι ακριβώς, ναι. Και αρχίζει γενομένως και από το Σάββατο, έτσι, στο μάτς με τον Όφη. Ποιος θα... Νομίζω δεν θα είναι πάλι ο Ζαμπά, λογικά, που είχε μείνει στο προηγούμενο μάτς με τον Πανιόνιο. Να δούμε ποιος θα είναι αυτή τη φορά. Ναι, δύσκολα κιόλας. Εντάξει, ωραίο είναι και αυτό. Με αυτά είναι νομίζω, τα πιο καλά για όλους εμάς, τα ποδοσφαιρικά. Αμιγώς ποδοσφαιρική συζήτηση ξεκινάει από εδώ και πέρα. Φυσικά η επιλογή είναι στο χέρι του Λουτσέσκου, έτσι τελειώσει οι αγώνες είναι πολύ. Οπότε θα πρέπει να γίνει πολύ καλή διαχείριση και με βάση το τι θέλει σε κάθε αγώνα ο τεχνικός του ΠΑΟΚ και με βάση τις απουσίες που θα υπάρχουν από ενδεχόμενους τραυματισμούς, τιμωρίες ή άλλο. Μην ξεχνάμε ότι και το παιχνίδι με την Τζέλσι ο Μάτος είναι εκτός. Οπότε εκ των πραγμάτων και εκεί θα υπάρξει σίγουρα μία αλλαγή. Που παίζονται διάφορα πράγματα. Παίζεται το να ξεκινήσει ο Κίτσιου και από την άλλη κανονικά ο Βιερίνια. Υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει ο Βιερίνια στα δεξιά και να υπάρξει άλλος παίκτης στα αριστερά. Εκεί αλλάζουν βέβαια και στα στόπερ
αν αν πάει, πάει ο Κρέσπο για παράδειγμα, ναι. Και υπάρχει ο Τόσκα, που κι αυτός σε ενδεχόμενη μεταφορά του Βερίνα στα δεξιά μπορεί να πάει στα αριστερά. Γενικότερα είναι πολλές επιλογές και επειδή ειδικά στην περίπτωση του Μάτος δεν είμαστε συνηθισμένοι στο να μην παίζει ο Βραζιλιάνος. Δηλαδή και πέρσι πολύ δύσκολα θυμάμαι κάποιο παιχνίδι που δεν ήταν ο Μάτος. Δεν έχουμε καθαρή εικόνα του τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου σε πρώτη φάση, ναι, με φόντο την Τσέλσι για να ως αντικαταστάτη του. Ναι, και να δούμε αν θα έρθει και με τον Αζάρι Τσέλσι από εκείνη τη μεριά, έτσι. Ναι, και δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχα στο μυαλό μου πιο ξεκάθαρο του Κίτσιου. Αλλά με μια δεύτερη σκέψη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα πάει σε αυτήν την επιλογή ο Λουτσέσκου. Προσωπικά μου μοιάζει πιο λογική, γιατί ας πούμε στο παιχνίδι με την Τσέλσι δεν θέλεις τον μπακ σου να βγει μπροστά πολλές φορές. Πιο πολύ θέλεις να είσαι σίγουρος αμυντικά, να έχεις το κεφάλι σου καθαρό που λέμε, ήσυχο. Ναι. Και από εκεί και πέρα να σου δω ό,τι σου δώσει και μπροστά. Και μου φαίνεται λίγο δύσκολο οποιαδήποτε άλλη επιλογή από την άποψη ότι μετά είναι αλλαγή στην αλλαγή. Δηλαδή, άμα χρειαστεί να αλλάξει, να πάει ο Βιερίνια στα δεξιά, θα πρέπει να πάει κάποιος άλλος στα αριστερά. Αν αυτός είναι ο Κρέσπο, θα υπάρχει αλλαγή και στο στόπερ. Θα μπει ο Χατζέντης αν είναι και καλά. Είναι δηλαδή πολλές διαφορετικές θέσεις πλέον. Τι θα έχει στο μυαλό του για το μάτς της Κυριακής που ακολουθεί με την ΑΕΚ? Γιατί είναι Πέμπτη το μάτς με την Τζέλση και Κυριακή το μάτς με την ΑΕΚ. Οπότε είναι γενικότερη διαχείριση το πώς θα θελήσει να μοιράσει και τον χρόνο. Αν θέλει ακριβώς να επιβαρύνει κάποιο παίκτη. Οπότε όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Αυτά είναι τα ωραία όμως. Με μπαλίτσα να ασχολούμαστε, έτσι. Όχι τώρα, εντάξει, με δηλώσεις πρωθυπουργού και Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΗ. Εντάξει. Άλλου είδους αυτά, άλλου είδους ρεπορτάζ, αλλά με μπαλίτσα να ασχοληθούμε λίγο πάλι. Μας έλειψε. Ακριβώς. Να μπούμε λίγο έτσι σε αγωνιστικούς ρυθμούς, να ξεκινήσουμε τα μεγάλα παιχνίδια. Να χειμωνιάζει και λίγο σιγά σιγά να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε και στο χειμώνα, γιατί ακόμη σε ρυθμούς καλοκαιριού είμαστε. Ακριβώς, αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Βγήκε και MVP ο Καντουρί σήμερα από τον κόσμο. Α, ναι, βγήκε και MVP του αγώνα με τον Πανιόνιο. Ιδιαίτερα εκείνο το παιχνίδι για τον Αλκαντουρί, γιατί στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν τόσο καλός. Γενικότερα και μια ματιά έτσι στα social media και στα live που είχαμε ο καθένας στα site που είμαστε, έβλεπες λίγο ότι ο κόσμος γκρίνιαζε, δεν τον ήθελε πάρα πολύ. Τελικά ήταν όταν πέτυχε τον γκολ, γύρισε όλο το κλίμα και τελικά ο κόσμος τον ανέδειξε και MVP του αγώνα. Σημαντικό για το Μαροκινό από άποψη ψυχολογίας νομίζω κυρίως, γιατί έχει δείξει και αυτός ότι όταν αισθάνεται καλά ψυχολογικά αποδίδει και καλύτερα. Ναι, και πρέπει να βρει σιγά σιγά ρυθμό. Τον πήγαν πίσω οι τραυματισμοί, οπότε πήγε έτσι να αρχίζει να βρίσκει ρυθμό, να ζεσταίνει και τον κόσμο με τις εμφανίσεις του, να δείχνει ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τον καλό Ελκαντούρη. Πάνω εκεί πάντα ερχόταν ένας τραυματισμός που τον πήγαινε πίσω. Να δούμε τώρα αν θα είναι αυτό το διάστημα το καλό του. Ακριβώς, νομίζω όλοι αυτό εύχονται και περιμένουν για τον Ελκαντούρη και κυρίως ο ίδιος, ναι, από εδώ και πέρα. Έτσι, να αναφέρουμε και δεύτερο στο σάχο, αυτή ο Κρέσπο, αυτή την ψηφοφορία του κόσμου. Mm-hmm. Ουκρανός και Ισπανός. Mm-hmm. Ωραία, αγάπη, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε. Έτσι κι αλλιώς αγωνιστικά δεν έχει πολλά. Είπαμε σήμερα ρεπό. Ναι. Από αύριο ξεκινάμε λίγο να μπαίνουμε πιο ζεστά στην προετοιμασία για τον Όφη και γενικότερα στους αγωνιστικούς ρυθμούς της ομάδας. Mm-hmm. Ωραία, να σου ευχηθώ λοιπόν καλό βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα από αύριο και θα τα ξαναλέμε εδώ στην αέρα του Λίμπερο. Να σε καλά αγάπη, καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδη για ό,τι υπάρχει στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, ό,τι συμβαίνει στους ασπρόμαυρους. Με όλο το ρεπορτάζ, αναλυτική αγάπη Γαβριλίδου και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό το μέρος της εκπομπής. Θα πάμε στο break, ξεπεράσαμε αρκετά το χρόνο, κοντεύουμε στις 12 παρατέταρτο. Εκπομπή post-game πάντα εδώ στο Λίμπερο 107,4 με Γιώργο Παναγιωτήτη στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, Βασίλη, και θα επιστρέψουμε. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε την εκπομπή post-game στο Λίμπερο 107,4 με Γιώργο Παναγιωτήτη πίσω από το μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Μαζί θα πάμε για ακόμη μία ώρα περίπου, μέχρι και τη μία, όπως θα πηγαίνουμε κάθε Σάββατο Κυριακή εδώ στο Λίμπερο. Πάντα η εκπομπή post-game.
Για να ξεκινήσουμε, να επιστρέψουμε μάλλον με μια δυσάρεστη είδηση. Καθώς έχασε τη ζωή του σήμερα ο Φώτης Φολτόπουλος, γνωστός από την παρουσία του σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε εκπομπές εδώ στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια, γνωστός ως οπαδός της Λίτζ εδώ στην πόλη, με αρκετές γνώσεις φυσικά. Η δυσάρεστη είδηση του χαμού του έγινε γνωστή σήμερα. Να ευχηθούμε κουράγιο και τα συλληπιτήρια και στους οικείους του και στους αρκετούς φίλους που είχε εδώ στην πόλη και στο χώρο του ραδιοφώνου και γενικότερα. Πάλευε με την επάρατη νόσο τα τελευταία χρόνια, είχε καρκίνο. Έχασε σήμερα τη μάχη ο Φώτης Φολτόπουλος. Να ευχηθούμε φυσικά τα συλληπιτήρια. Δυστυχώς, αυτές πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Η ζωή συνεχίζεται όμως, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είπαμε πριν με την αγάπη Γαβριλίδου για το υπέροχο γκολ που πέτυχε ο Ολιβιέ Ζιρού στο μάτς της Γαλλίας με την Ολλανδία. Μετά από πάρα πολύ καιρό σκόραρε ο επιθετικός της Τσέλσι με τη φανέλα των Τρικολόρ. Ο Γάλλος επιθετικός που έτσι έκανε γυναιστητή η παρουσία του στο Μουντιάλ, ουσιαστικά επειδή ήταν ο βασικός σεντερφόρ της παγκόσμιας πρωταθλήτρας Γαλλίας και δεν είχε πετύχει ούτε ένα γκολ. Σήμερα κατάφερε να ξορκίσει αυτή την κατάρα του εισαγωγικού, να πετύχει και μάλιστα ένα πανέμορφο γκολ, ένα καταπληκτικό τελείωμα μετά από σέντρα από αριστερά. Πιάσε ένα τρομερό σουτ συγκίνηση με το αριστερό, νίκησε τον τερματοφύλακα. Η Γαλλία πήρε την νίκη με 2-1 σε αυτό το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League που έγινε στο Stade France. Το πιο ενδιαφέρον match τη σημερινή ημέρα στην διοργάνωση ήταν αυτό. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά και το πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες των ομίλων μετά την πρώτη αγωνιστική. Να ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα, καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλα τα παιχνίδια για το UEFA Nations League. Γαλλία-Ολλανδία λοιπόν 2-1, Ουκρανία-Σλοβακία 1-0, Δανία-Ουαλία 2-0, Βουλγαρία-Νορβηγία 1-0, Κύπρο-Σλοβενία 2-1, Γεωργία-Λετωνία 1-0, Σκόπια-Αρμενία 2-0, Λίχτενστάιν-Γιβραλτάρ 2-0. Αυτά ήταν όλα τα παιχνίδια που διεξήχθησαν σήμερα. Σπουδαία μάτς έχει και αύριο Δευτέρα και την Τρίτη. Μεγάλα παιχνίδια, παίζει και η εθνική μας ομάδα στην Ουγγαρία. Και ολοκληρώνεται και η δεύτερη αγωνιστική το βράδυ της Τρίτης. Για να επιστρέψουν σιγά σιγά οι διεθνείς στις ομάδες τους και να συνεχίσουν την προετοιμασία για να ξεκινήσουν ξανά και τα πρωταθλήματα. Σαφώς το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είμαστε εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα με την εκπομπή post-game. Θα έχουμε πολύ περισσότερο υλικό. Είναι το Σάββατο το μάτς του Όφι ΠΑΟΚ. Επιστροφή επανέναρξη του πρωταθλήματος στη Super League με την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής να ανοίγει με αυτό το μάτς στην Κρήτη. Τη Δευτέρα στη συνέχεια είναι το μάτς του Άρη με το Λεβαδιακό στο Γλένας Βικελίδης. Οπότε το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε πολλά από το pre-game αυτού αγώνα. Γενικότερα θα υπάρχει γεμάτη αγωνιστική δράση το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε και να τα αναλύσουμε όλα. Ό,τι υπάρχει και στο διεθνή χώρο φυσικά, με τα ξένα πρωταθλήματα να ξεκινούν, με την Premier League, το Ισπανικό, το Γερμανικό, το Ιταλικό πρωτάθλημα. Περιμένοντας επιτέλους και τον πρώτο γκολ του Ρονάλντο με τη φανέλα της Γιούβε. Θα αρχίσει και το Champions League μετά την επόμενη εβδομάδα. Γενικότερα, όσο κυλούν οι μέρες, θα μπαίνουμε πιο ζεστά σε αγωνιστική δράση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Προς το παρόν, αυτή την εβδομάδα θα αρκεστούμε στα της Εθνικής με το μάτς με την Ουγγαρία την Τρίτη και στην Εθνική Μπάσκετ που παίζει με Σερβία και Γεωργία τα μάτς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 19 στα παράθυρα της FIBA που συνεχίζονται και στη ΔΕΘ, η οποία θα μονοπολίσει τον ενδιαφέρον εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες. Συναυλίες, πολλοί από εσάς θα την επισκεφτείτε σαφώς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για ακόμη μια χρονιά. Πολλοί κάνουν λόγο για τη σπουδαιότερη των τελευταίων ετών. Να δούμε τι θα δούμε και φέτος. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Αρχίζουν και από σήμερα οι συναυλίες με Βασίλη Καρά. Βασίλη, ξεκινάει σήμερα. Νομίζω δεν έχει ιδέα ο Βασίλη. Εντάξει, και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το. Έτσι πήρε τα αυτή μου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι πρέπει να αρχίσει σήμερα, νομίζω. Με Βασίλη Καρά στην πρεμιέρα. Εντάξει. Θα πας, Βασίλη, στην έκθεση. Κάμια βόλτα. Πρέπει να πας μια βόλτα. Εντάξει, θα περάσουμε μια βόλτα τις επόμενες ημέρες. Όλοι νομίζω έτσι θα κάνουν μια γύρα. Και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και για τους άκρους ποδοσφαιρόβουλους, τους άκρους φιλάθλους, καθώς έχουν όλες οι ομάδες πόλης εκεί τα δικά τους σημεία για να επισκεφθεί ο κάθε φιλάθλος. Και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και ο ΠΑΕ Άρης που σήμερα έκανε τα εγγένεια. Είπαμε την Πέμπτη και το Σάββατο θα έχει παρουσία παικτών του ΠΑΟΚ εκεί. Ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα έκανε γνωστό ότι θα είναι εκεί η μπουτίκ της ομάδας.
για να μπορεί και ο φιλάθλος κόσμος να αγοράζει από εκεί αυθεντικά προϊόντα. Θα υπάρχουν και εκπλήξεις στη διάρκεια της εβδομάδας. Προφανώς θα γίνει επίσκεψη και από κάποιους καλαθοσφαιριστές του Δικεφάλου. Και ο Ηρακλής σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση, τονίζοντας πως το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας την Τρίτη 11/9, μεθαύριο δηλαδή, στις 8 η ώρα το απόγευμα, θα βρεθεί εκεί. Η ομάδα όλη θα επισκεφθεί το περίπτερο του συλλόγου στην ΕΔΕΘ. Περίπου 200 μέτρα από την πύλη εμπορίου της Εγνατίας, αναφέρουν οι Κιανόλευκοι, ότι θα βρίσκεται το σημείο, το περίπτερο, το Κιανόλευκο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ΚΑΕΡΙ σαφώς είναι το παλέ εκεί, η μπουτίκ της ομάδας ούτως ή άλλως. Μπορούν λοιπόν όλοι οι φίλαθλοι, μπορείτε εσείς να πηγαίνετε εκεί και να βλέπετε ίσως και κάποια από τα μέλη των ομάδων. Έχει κάθε χρόνο το ξεχωριστό ενδιαφέρον και αυτό στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ενώ θα πάμε και με ανοιχτές γραμμές για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-287-888 όσοι θέλετε, για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να τοποθετηθείτε, να κάνουμε συζήτηση αν θελήσετε, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ενώ θέλω να συνεχίσω με ένα ξεχωριστό παρασκηνιακού είδους θέμα που έχει αποκαλύψει ο Πίτερ Κράουτς στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε. Ωστόσο, η αποκάλυψη έγινε στον ίδιο τον Πίτερ Κράουτς από τον Ρίο Φέρντιναντ. Και πώς σχετίζεται αυτό με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά σε συμπαίκτες του ότι είναι πιο όμορφος από τον Μέση. Όποιος τολμούσε να του πει ότι ο Μέση είναι καλύτερος παίκτης από τον Κριστιάνο, εκείνος απαντούσε ότι μπορεί να είναι καλύτερος, όμως εγώ είμαι πιο όμορφος. Εντάξει, τώρα, όπως το βλέπει καθένας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ξεχωριστή ατάκα πάντως. Την αποκάλυψε ο Πίτερ Κράουτς στην αυτοβιογραφία του. Γεγονός το οποίο του είχε εκμυστηρευτεί ο Ρίο Φέρντιναντ, ο οποίος ήταν συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην Manchester United φυσικά, στην άνθηση της καριέρας του Πορτογάλου Superstar και τα πρώτα χρόνια στη United. Πάντα έτσι με τριόφρονο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εντάξει, σαφώς και στέκεται πολύ περισσότερο από τον Λίονελ Μέση στην εξωτερική του εμφάνιση ο Πορτογάλος Superstar όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του. Εντάξει, άλλο στυλ οι δυο τους. Αλλά αυτή η κόντρα που υπάρχει, που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει νομίζω μέχρι το τέλος της καριέρας του. Εντάξει, για μας μόνο θετικά δίνει. Καθώς τα ρεκόρ που έχουν γράψει και οι δύο, η καριέρα του ποδόσφαιρου νομίζω, εντάξει, είναι άξια θαυμασμού και θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια. Ενώ έχει γίνει viral και ένα βίντεο του Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος έκανε μια τρομερή τούμπα εκεί μετά το μάτι στο Αγγλία-Ισπανία χθες στο Wembley. Πρέπει να το δείτε και αυτό. Ζωζέ Μουρίνιο, άλλο showman από εκεί, εντάξει. Είναι, ξεφεύγουν λίγο από το αέρα του ποδοσφαίρου όλοι αυτοί, έτσι, είναι κάτι παραπάνω από άνθρωποι του αθλητισμού. Ειδικά στην Αγγλία, με τον τρόπο που χρησιμοποιείται εκεί, το πόσο παρασκηνιακά δημοσιεύματα υπάρχουν και όλος ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το ποδόσφαιρο και οι superstar που υπάρχουν γύρω από αυτό είναι ξεχωριστός, πολύ διαφορετικό σίγουρα από ό,τι το έχουμε εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, 5 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε, πάντα εδώ στο Λίμπερο 107,4, post-game με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καρβαδία στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, ωραίες μουσικές επιλογές από τον Βασίλη Καρβαδία, έτσι για βράδυ Κυριακής. Μια χαρά είμαστε, χαλαρά πηγαίνουμε, δεν είχε φουλ αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο, είχε θεματάκια όμως στην αθλητική επικαιρότητα. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά σε ένα ακόμη break και θα επιστρέψουμε με την τελευταία ώρα της απόψινής εκπομπής, μέχρι και τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα την εκπομπή Post Game στο Λίμπερο 107,4 με Γιώργο Παναγιωτίδη πίσω από το μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Βράδυ Κυριακής προς ξημέρωμα Δευτέρας, ένα τέταρτο μετά τις 12. Και μαζί θα πάμε μέχρι και τη μία μετά τα μεσάνυχτα με την εκπομπή Post Game. Σε μια εβδομάδα που ξημερώνει, γεμάτη από ΔΕΘ, έτσι εδώ στην πόλη, θα κινούμαστε όλους τους ρυθμούς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και φυσικά για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, ένα αναμονή της επανέναρξης των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων και στην Ελλάδα, όπου υπάρχει δίψα από φίλους και του ΠΑΟ και του Άρη για να ξαναξεκινήσει η Super League με το ξεκίνημα των ομάδων τους, αλλά και στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, το άλλο δεν ξέρω, Βασίλη, αν το έμαθες. Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν αστείευομαι. Σοβαρά μιλάω για όσους δεν το άκουσαν.
Και δεν απορώ πώς δεν το ακούσατε, όσοι δεν το ακούσατε και όσοι δεν το μάθατε, έπρεπε να το ξέρετε. Και απορώ πώς δεν βγήκαν να πανηγυρίσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Μια τόσο μεγάλη διάκριση. Πρωταθλητής Ελλάδας μετά από πόσα χρόνια, πότε, το 10 το έχει κατακτήσει το τελευταίο. Πρωταθλητής Ελλάδας λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Πού όμως είναι το θέμα? Στο League of Legends. Πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην ιστορία του στα e-sports ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τι να κάνουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού με αυτά που βλέπουν στην ποδοσφαιρική ομάδα να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα και φέτος και όσα έζησαν και το περσινό καλοκαίρι, ένα από τα χειρότερα της ιστορίας του λόγου, να το γυρίσουν στα e-sports. Θα βλέπουν την ομάδα που έχουν εκεί στα e-sports, στο game, να παίρνει εκεί, να σηκώνει κούπες πρωταθλήματα. Στο League of Legends λοιπόν, πρωταθλητής Ελλάδας ο Παναθηναϊκός. Και ο θρίαμβος μάλιστα έγινε στη ΔΕΘ, εδώ, στη Διεθνή Έκθεση. Στη Θεσσαλονίκη μέσα το σήκωσε ο Παναθηναϊκός κιόλας. Στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Έπαιξε τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος στο League of Legends. 3-0 κέρδισε την ομάδα. Ποια ομάδα είναι αυτή τώρα? WL Gaming. Μάλιστα. 3-0, καθαρή νίκη κιόλας, καθαρή επικράτηση. Με αυτό το σκορ το ευρύ, το εμφαντικό. Και πρώτη φορά πρωταθλητές Ελλάδος. Πρώτη φορά στην ιστορία του στα eSports. Μάλιστα. Μεγάλη πανηγυρισμή. Από πλευρά Παναθηναϊκού, τεράστια επιτυχία. Να δώσουμε συγχαρητήρια. Εντάξει, με όλο το σεβασμό στο σύλλογο, αλλά. Τι να πει κανείς γι' αυτό. Εντάξει, και εξασφάλισε και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Α, μάλιστα. Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο απαιτητικό European Masters που ξεκινάει 17 Σεπτεμβρίου. Θα θυμίσει εποχές Παναθηναϊκός ο Παναθηναϊκός, τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Το βλέπαμε να κάνει τις πορείες κύπελλο UEFA, σε Champions League, τα παλαιότερα χρόνια τον είχαμε συνηθίσει έτσι. Τώρα το δούμε να κάνει πορείες στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, στα e-sports. Στο League of Legends και στο... δεν ξέρω κι εγώ σε τι άλλο. Εντάξει, να δώσουμε συγχαρητήρια τουλάχιστον σε αυτή την ομάδα των Πρασίνων που είναι ίσως από τα τμήματα που κρατούν όρθιο το σύλλογο. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Παναθηναϊκό, έχει μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και πολύ μεγάλη βέβαια. Αλήθεια είναι ότι δεν έχω πρόβλημα να διαβάσω ολόκληρη, καθώς δημοσιεύτηκε μόλις πριν λίγο από ότι ξεκινήσαμε την εκπομπή post-game εδώ στο Λίμπερο. Πάντως νομίζω αξίζει να διαβαστεί από τον Τζιμπρίλ Σισε, ο οποίος βρέθηκε στο Λιτόχωρο και μίλησε στην ιστοσελίδα SDNA. Είπε πολλά και διάφορα. Στον τίτλο εκεί οι άνθρωποι του site έχουν βάλει την ατάκα ότι στον Ολυμπιακό δεν πήγαινα ούτε με 100 εκατομμύρια, δήλωσε ο Τζιμπρίλ Σισε. Εντάξει, Τζιμπρίλ να στα δίνανε, θα βλέπαμε τότε αν θα πήγαινε. Εντάξει, τώρα αυτές οι δηλώσεις είναι εντάξει. Προφανώς άλλο μήνυμα θέλει να στείλει ο Γάλλος. Ο Γάλλος superstar φυσικά που είχε πολύ επιτυχημένο πέρασμα εδώ από τα ελληνικά γήπεδα με την παρουσία του τότε στο Παναθηναϊκό. Τεράστιος παίκτης πραγματικά, ό,τι και να πούμε για αυτόν. Και είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη που έχει παραχωρήσει με ωραίες ατάκες και με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και για τη σημερινή κατάσταση του Παναθηναϊκού, για τα διοικητικά. Χαρακτηρίζει τον Νίκο Πατέρα ως τον κατάλληλο άνθρωπο για τη σημερινή περίσταση του Παναθηναϊκού. Λέει, αν είχα τα χρήματα θα αγόραζα τον Παναθηναϊκό. Λέει ο Τζιμπρίλ Σισε, χρειάζεται κάποιον να βάλει χρήματα και αν τα είχα εγώ θα τα έβαζα. Αν κερδίσω κάποιο λαχείο ίσως, λέει ο Γάλλος. Έχει ωραίες ατάκες, έτσι, αν μη τι άλλο, ξεχωριστή προσωπικότητα ο Τζιμπρίλ Σισε. Εκτός από μεγάλος ποδοσφαιριστής, έτσι και μεγάλη προσωπικότητα, μεγαλύτερος από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Λέει και για τον Μαρινάκη ότι άλλαξε ως άνθρωπος από την ημέρα που ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Δεν συναντήθηκε ποτέ μαζί του στο Μονακό. Λέει πολλά, πολλά ενδιαφέροντα ο Τζιμπρίλ Σισε σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει, επαναλαμβάνω, στην σελίδα sdna.gr. Πριν από λίγο, σε φιλικό που ολοκληρώθηκε μάλλον πριν από λίγο, η Γερμανία κέρδισε με ανατροπή το Περού. Οι Γερμανοί που δεν είχαν υποχρέωση, δεν έχουν υποχρέωση για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι όμιλοι. Στην πρώτη κατηγορία είναι τρεις ομάδες, Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία στο πρώτο γκρουπ για παράδειγμα, και στα υπόλοιπα της πρώτης κατηγορίας. Οπότε κάποια ομάδα πάντα θα έχει ρεπό σε μια αγωνιστική. Η Γερμανία το εκμεταλλεύτηκε για να παίξει φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Περού. Στην πόλη Σινσχάιμ έγινε το παιχνίδι. Τα Πάντσερ κέρδισαν με ανατροπή 2-1 το Περού σε ένα φιλικό με άρωμα Μουντιάλ. Χρησιμοποιήθηκε αρκετά νέα πρόσωπα και ο Γιώακιμ Λέβη είχε την ευκαιρία που δεν την είχε στο πιο δυνατό παιχνίδι για την πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Γαλλία πριν από τρεις ημέρες. Το Περού προηγήθηκε με γκολ του Αντβίκουλα στο 22, ο Μπράντσο φάρισε άμεσα στο 25 και το νικητήριο γκολ πέθηκε ο Νίκο Σούλτς.
ο 25χρονος μέσος Hoffenheim για τους Γερμανούς στο 85ο λεπτό. Πήραν την νίκη λοιπόν. Η Γερμανία που έχει ενδιαφέρον με το Λεβ να παραμένει στο τιμόνι, το πώς θα παρουσιαστεί από εδώ και πέρα και σε αυτή την διοργάνωση του Nations League και στην πορεία μετά την παταγώδη αποτυχία στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ της Ρωσίας, όπως παγκόσμια πρωταθλήτρια αποκλείστηκε, γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων. Και να δούμε από εδώ και πέρα στις υπόλοιπες διοργανώσεις πώς θα εμφανίζεται. Χρειάζεται σαφώς μια ανανέωση με νέα πρόσωπα για να δούμε τι θα αλλάξει και πώς θα δείξει καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια. Και μιας και είμαστε σε επίπεδο εθνικών ομάδων αυτές οι μέρες, να ρίξω μια ματιά στο πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες αυτή τη νέα διοργάνωση του UEFA, το Nations League, που είναι χωρισμένη, θυμίζω, σε τέσσερις κατηγορίες, League A, League B, League C και League D. Και η κάθε κατηγορία έχει από τέσσερις ομίλους. Να δούμε τι γίνεται λοιπόν, αφού έχει ολοκληρωθεί πλέον η πρεμιέρα, η πρώτη αγωνιστική, να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες των ομίλων. Στην πρώτη κατηγορία λοιπόν, στον πρώτο όμιλο, έχουμε τη Γαλλία, η οποία έχει παίξει δύο αναμετρήσεις με Γερμανούς και Ολλανδούς και έχει τέσσερις βαθμούς, με το 0-0 κόντρα στη Γερμανία και το σημερινό 2-1 επί της Ολλανδίας. Ολλανδοί και Γερμανοί έχουν από ένα μάτς ένα βαθμό η Γερμανία, κανέναν η Ολλανδία. 4-1-0 λοιπόν εκεί η βαθμολογία. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία έχει 3 βαθμούς, η Ισλανδία κανέναν, 6-0 θυμίζω το χθεσινό μάτς μεταξύ τους. Το Βέλγιο δεν έχει παίξει ακόμη, δεν έχει κανένα βαθμό. Πολωνία και Ιταλία έχουν από ένα βαθμό στον τρίτο όμιλο, η Πορτογαλία κανέναν. Αύριο παίζει με την Ιταλία η Πορτογαλία σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική. Στο τέταρτο γκρουπ, 3 βαθμούς οι Ισπανοί με το διπλό στο Γουέμπλι επί της Αγγλίας. Κανέναν οι Άγγλοι, κανέναν και οι Κροάτες που και αυτοί θα μπουν αύριο, όχι αύριο, στις 11 του Σεπτέμβρη, την Τρίτη κόντρα στην Ισπανία. Στην διοργάνωση είναι πολύ περίεργο αυτό τώρα που οι 4 όμιλοι της πρώτης κατηγορίας έχουν από 3 ομάδες. Επομένως έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική και μία ομάδα από κάθε όμιλο, εκτός από το πρώτο γκρουπ, δεν έχει παίξει παιχνίδι. Επομένως, δεν μπορεί κανείς εύκολα να βγάλει συμπέρασμα για το πώς θα κυμανθεί η βαθμολογία συνέχεια και το πώς θα καταλήξει ο όμιλος όταν έχει 3 ομάδες, έτσι. Θα τα δούμε στην πορεία, είπαμε, θα το καταλάβουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί και πώς προχωράει αυτή η διοργάνωση. Να πάμε στη δεύτερη κατηγορία, και όπου οι Ουκρανοί έχουν 6 βαθμούς, με 2 στα 2 ξεκίνησαν. Ενώ Τσεχία και Σλοβακία που έχουν από ένα ματς και οι δύο έχουν παίξει κόντρα στους Ουκρανούς, δεν έχουν βαθμό, από 0 είναι στους 0 και οι δύο. Στο δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας η Ρωσία έχει 3, η Σουηδία κανέναν χωρίς παιχνίδι όμως και η Τουρκία με το μάτς κόντρα στους Ρώσους το έχασε, δεν έχει βαθμό ούτε αυτή. 1-2 οι Ρώσοι κέρδισαν μέσα στην Τουρκία. Στον τρίτο όμιλο η Βοσνία έχει 3 βαθμούς, η Βόρεια Ιρλανδία κανέναν έξαν μεταξύ τους και η Αυστρία χωρίς παιχνίδι κανέναν. Στον τέταρτο όμιλο 3 η Δανία, 3 η Ουαλία αλλά με 2 παιχνίδια να έχει παίξει και κανένα βαθμό η Ιρλανδία που έχει παίξει ένα μάτς, πολύ, πολύ περίπλοκα. Άλλοι έχουν παίξει 2, άλλοι 1, άλλοι κανένα. Δύσκολα βγαίνει η συμπέρασμα. Στην τρίτη κατηγορία και στον πρώτο όμιλο, η Αλβανία έχει 3. Το Ισραήλ κανέναν έχοντας παίξει με τους Αλβανούς και η Σκωτία χωρίς μάτς κανέναν επίσης. Η Ελλάδα στο δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας παίζει η εθνική μας ομάδα. Έχει 3 βαθμούς. Όσους εδώ αρχίζουν τώρα οι όμιλοι να έχουν από 4 ομάδες, οπότε να κυλάει λίγο πιο φυσιολογικά. Έχουν παίξει όλοι από ένα μάτς. Σε κάποιους ομίλους έχουν γίνει παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής απόψε. Στο δεύτερο όμιλο λοιπόν που βρίσκεται η εθνική μας ομάδα, από 3 η Ελλάδα και η Φινλανδία, Εστονία και η Ουγγαρία δεν έχουν βαθμό, ήταν η τιμένη της πρεμιέρας και αύριο παίζει η Ελλάδα στην Ουγγαρία και το άλλο μάτς είναι Φινλανδία-Εστονία για να ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο η κατάσταση στο βαθμολογικό πίνακα. Στον τρίτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας, Βουλγαρία 6 βαθμούς, Νορβηγία 3. Κύπρος 3 και Σλοβενία κανέναν. Εδώ έχουν γίνει 2 αγώνες. Έχουν παίξει και για τη δεύτερη αγωνιστική σήμερα έγιναν τα παιχνίδια. Στο τέταρτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας η Σερβία έχει 3 βαθμούς του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Η Ρουμανία του Αλίν Τόσκα, με τους δύο να αναμετρώνται μεταξύ τους στην επόμενη αγωνιστική. Έχει 1 βαθμό η Ρουμανία, 1 και το Μαυροβούνιο, κανέναν η Λιθουανία. Και πάμε και στην τελευταία κατηγορία, την τέταρτη κατηγορία, με τις πιο αδύναμες ομάδες της UEFA, τις πιο αδύναμες εθνικές ομάδες. Στον πρώτο όμιλο εδώ η Γεωργία έχει 6, έχοντας παίξει 2 μάτς, όπως και η Λετωνία που έχει έναν έχει και η Ανδώρα με ένα μάτς και το Καζακστάν με ένα μάτς, δεν έχει κανένα βαθμό
Στον δεύτερο όμιλο η Λευκορωσία έχει 3, το Λουξεμβούργο 3, η Μολδαβία κανέναν και το Σαν Μαρίνο κανέναν. Στον τρίτο όμιλο νησιά Φερόε 3, Αζερμπαϊτζάν 1, Κόσοβο 1 και Μάλτα κανέναν. Στον τέταρτο όμιλο τα Σκόπια έχουν 6 βαθμούς, η Αρμενία 3, το Λιχτεστάιν 3 και το Γιβραλτάρ κανένα βαθμό. Έτσι είναι οι βαθμολογίες μέχρι τώρα, πολύ περίπλοκα ξαναλέω. Να δούμε τι έχει το μενού αύριο, που έχει πάλι αρκετές αναμετρήσεις για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων αυτής του Nations League. Αύριο λοιπόν Δευτέρα στις 7 ξεκινάει, ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής με Ρωσία-Τσεχία. Όχι, ψέματα. Το Ρωσία-Τσεχία που έχει αύριο στις 7 είναι φιλικό παιχνίδι και δεν είναι για το Nations League. Δεν παίζουν αυτή στη δεύτερη αγωνιστική και έκλεισαν μεταξύ τους φιλικό. Οπότε ξεκινάει 10 παρατέρατο, έχει Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Κόσοβο, νησιά Φερόε, Ανδώρα, Καζακστάν, Μαυροβούνιο, Λιθουανία, Σερβία, Ρουμανία. Αυτό νομίζω το παιχνίδι ξεχωρίζει, κυρίως με ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της κόντρας εκεί Πρίγιοβιτς-Τόσκα. Να δούμε αν θα παίξουν βέβαια οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Σκωτία, Αλβανία. Εδώ έχει ενδιαφέρον για τους φίλους του Άρη με Μπάσα και Μαύραη, πλευράς Αλβανίας, οι οποίοι έπαιξαν αμφότεροι στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Ισραήλ. Να τους δούμε τώρα και αύριο αν θα παίξουν στην έδρα της Σκωτίας. Σουηδία, Τουρκία. Και το μεγάλο μάτς της βραδιάς, Πορτογαλία, Ιταλία. Βέβαια, ο Ρονάλντο δεν είναι στην αποστολή των Πορτογάλων, δεν έχει συμπεριληφθεί. Οπότε δεν θα το δούμε απέναντι στους Ιταλούς της Γιουβέντους, εκεί στην άμυνα με Κελίνη και Μπονούτσι, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που τον περιμένουν όλοι στη Γιουβέ να πετύχει επιτέλους το πρώτο του γκολ σε επίσημο ματς. Όλα τα μας λοιπόν αύριο για τον Nations League είναι στις 10 παρατέταρτο. Και η δεύτερη αγωνιστική συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το βράδυ της Τρίτης, όπου και πάλι στις 10 παρατέταρτο είναι όλα τα παιχνίδια. Βόρειος Ιρλανδία, Ισραήλ, Πολωνία, Ιρλανδία είναι φιλικό μάτς. Όπως και το Βόρειος Ιρλανδία, Ισραήλ είναι φιλικά παιχνίδια αυτά τα δύο. Στις 10 παρατέταρτο, Μολδαβία, Λευκορωσία για το Nations League. Φιλανδία, Εστονία στον όμιλο της εθνικής μας ομάδας. Βοσνία, Αυστρία. Ισλανδία, Βέλγιο. Ισπανία, Κροατία, το μεγάλο μάτς της βραδιάς με τους φιναλίστους του Μουντιάλ. Κροάτες και τους Ισπανούς που προέρχονται από νίκη μέσα στην Αγγλία, μέσα στο Wembley. Ουγγαρία-Ελλάδα, το ματς της εθνικής μας ομάδας στη Βουδαπέστη, η οποία αναμένεται να παραταθεί και με πολλές αλλαγές. Θα έχει ενδιαφέρον το σχήμα που θα παρατάξει και ο Μικάλης Κύπε. Και υπάρχει και άλλο ένα φιλικό ματς στις 10, Αγγλία-Ελβετία. Πλούσια δράση λοιπόν σήμερα και αύριο με εθνικές ομάδες. Ενώ ο Ζιρού με τον γκολ που πέτυχε σήμερα, αυτό το εκπληκτικό γκολ, ξεπέρασε τον Ζινεντίν Ζιντάν και είναι στην τέταρτη θέση τον σκόρερ της Εθνικής Γαλλίας, μάλιστα. Έγραψε ιστορία λοιπόν ο Ζιρού με αυτόν τον γκολ. Τον κράζαμε εδώ με την αγάπη και σήμερα και χθες και προχθές. Με αυτόν τον γκολ που πέτυχε όμως ήταν ιστορικό. Ξεπέρασε τον Ζινεντίν Ζιντάν στην τέταρτη θέση τον σκόρερ λοιπόν για τους Γάλλους. Και ενώ έχουμε ξεπεράσει τις 12.30, θα πάμε στο τελευταίο break για σήμερα και θα επιστρέψουμε για το φινάλε της εκπομπής post-game. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα Βασίλη το τελευταίο και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε περίπου 1/4 πριν από τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 με Γιώργο Παναγιωτίδη πίσω από το μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Εκπομπή post-game, η νέα εκπομπή του Λίμπερο 107,4 που θα συντροφεύει κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι, αργά το βράδυ, για να σχολιάζουμε, να βλέπουμε ό,τι έχει γίνει στην αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Δεν είχαμε πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας μας, αλλά θα έχουμε σίγουρα πολύ περισσότερο υλικό τα επόμενα Σαββατοκύριακα μέσα στη σεζόν. Και ενώ λίγο πριν κλείσουμε για απόψε, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα, να δούμε ένα έτσι ενδιαφέρον θέμα που είχε αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του ΠΑΟΚ και έχει να κάνει με τα δημοφιλέστερα βίντεο του καλοκαιριού. Ωραίο θεματάκι, ξεχωριστό, και έχει ενδιαφέρον να το δούμε για να αντιληφθούμε, να αντιληφθείτε κι εσείς το πώς, το τι ενδιαφέρει περισσότερο το κοινό στα new media, στα sites, στο YouTube, στα βίντεο, πώς προσελκύεται περισσότερο κοινό. Εξάλλου, τα έχουμε πολλές φορές και από το μικρόφωνο του Λίμπερο. Πάω και έχει κάνει βήματα πρόοδου σε αυτό το τομέα, το social media και γενικότερα το new media με τα site του, με τα βίντεο του, το κανάλι του, το Πάω TV στο YouTube. Έχει πολύ υλικό και ενδιαφέρον υλικό. Και έχει ενδιαφέρον αυτό το βίντεο για το πώς θα ξεχώρισε ο κόσμος. Ουσιαστικά εσείς το τι είδατε περισσότερο, ποια επιλέξατε να δείτε περισσότερο και ποια βρίσκονται στην κορυφή για όλο το καλοκαίρι. Σαφώς, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο και όλο αυτό. Στην κορυφή βρίσκεται
η ταινία, το μίνι ντοκιμαντέρ αυτό που είχε γυριστεί για τον τελικό του κυπέλου. Την κατάκτηση του τροπέου από τον ΠΑΟΚ, τον τελικό με την ΑΕΚ. Αυτό το Final 2018 The Move είναι το δημοφιλέστερο βίντεο του ΠΑΟΚ για το καλοκαίρι του 2018. Λίγος πολύ αναμενόμενο, νομίζω όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ ήθελαν να το δουν. Δεν ξέρω πόσα views έχει, να δούμε στο YouTube. Έχει 120.000 views περίπου και προφανώς θα συνεχίζει να γράφει. Πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή, γύρω στα κάτι περισσότερο από 40 λεπτά. Πολύ ωραία δουλειά από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Δεύτερο είναι η προπόνηση από ψηλά, μια προπόνηση με βίντεο από drone που είχε δημοσιευθεί από το ΠΑΟΚ TV. Ωραία πλάνα, ξεχωριστά αν μη τι άλλο. Ακολουθεί η παρακάμερα του ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Μια βραδιά με ιστορική αν μη τι άλλο, παρά το κακό αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Σε ντόνιση, ντούμπα. Γενικά όλα ήταν σε ρυθμούς Champions League. Οπότε πολύ από τους 30.000 περίπου που βρέθηκαν στην Τούμπα εκείνο το βράδυ, και όχι μόνο αυτοί, θα ήθελαν να δουν όλο το παρασκήνιο της αναμέτρησης, το καθιερωμένο βίντεο της παρακάμερας που ανεβάζει πάντα μία μέρα μετά τα παιχνίδια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ TV. Υπάρχει μετά το βίντεο για την ανακοίνωση του Τσούμπα Ακπόμ, ο Ακπόμ ισχύει, με αυτή την τρομερή παραγωγή, με ένα βίντεο έτσι πολύ ξεχωριστό, με ωραία μουσική. Έκανε και αυτό μεγάλη εντύπωση και στο εξωτερικό και στην Αγγλία μάλιστα, από που προέρχεται ο ποδοσφαιριστής. Ένα άλλο βίντεο συνέχεια για τον Αντελίνο Βιερινιά. Αντελίνο Βιερινιά, The Leader μάλιστα, με hashtag The Leader, ο ηγέτης, με κινήσεις του Πορτογάλου μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Το βίντεο της ανακοίνωσης μεταγραφής του Πόντους Βέρμπλουμ, Πόντους is here, με τον Σουηδό να παίρνει μια φανέλα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ, να τυπώνει το όνομα, το Πόντους is here, και να πηγαίνει στο γήπεδο συνέχεια, να βλέπουμε στιγμές του μέσα από το γήπεδο, να παρουσιάζει ουσιαστικά ο ίδιος εκεί. Ωραία και αυτή η παραγωγή. Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις του Άμρου Άρντα μετά τον αγώνα με την Μπενφίκα στο ΠΑΟΚ TV. Η σημασία έχει μόνο ΠΑΟΚ, ήταν ο τίτλος των δηλώσεών του από το ΠΑΟΚ TV. Ο Αιγύπτος ήταν το πρόσωπο εκείνης της αναμέτρησης, με τον γκολ που είχε σοφαρίσει 1-1. Είχε δώσει αποτέλεσμα που ουσιαστικά είναι προβάδισμα τότε στον δικέφαλο, παρά το 1-4 που ακολούθησε στη ρεβάνση της Τούμπας. Και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Τότε είχε επικρατήσει την επόμενη μέρα με τον ίδιο. Ήταν πραγματικά ανεπανάληπτο. Με το μελαχρινάκι, το ότι πιντάει το τραγούδι να παίζει παντού. Πραγματικά. Ήταν έτσι, ο ξεχωριστός τρόπος που πανηγύριζαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τον Άμρου Άρντα και την τρέλα που κουβαλάει ο Αιγύπτιος. Υπάρχουν και οι δηλώσεις του Πόντους Βέρμπλουμ στο ΠΑΟΚ TV. Είναι η πρώτη συνέντευξη του Σουηδού Χαφ. Και πώς να μην είναι σε δύο βίντεο ο Βέρμπλουμ, ο οποίος ήταν η πιο πολύ συζητημένη μεταγραφή, νομίζω, γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό το καλοκαίρι. Κράτησε από το Μάιο οι συζητήσεις του με τον ΠΑΟΚ, 3-4 προτάσεις που είχε. Άργησε πολύ και έτσι τράβηξε πολύ αυτή η ιστορία. Και ήταν λογικό να τον περιμένουν πώς και πώς φίλοι του ΠΑΟΚ και να βλέπουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρώτες του στιγμές, τις πρώτες του δηλώσεις, όσα είχε να πει, όσα αποκάλυψε και για τους λόγους που ουσιαστικά καθυστέρησε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφική κίνηση. Πόντους Βέρμπλουμ. Λοιπόν, υπάρχει ένα Facebook Live με συνέντευξη του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Αυτό είναι από το πλαίσιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία για τον δικέφαλο. Και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έχει μιλήσει σε συνέντευξη στο κανάλι του ΠΑΟΚ, σε Facebook Live μάλιστα. Σε ζωντανή μετάδοση στο Facebook η δηλώση του Έλληνα τροματοφύλακα. Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας, μια επίσης μαγική ευρωπαϊκή βραδιά στην Τούμπα. Μια τρομερή ανατροπή. Γενικότερα προσελκύουν πολύ το κοινό αυτά τα βίντεο παρασκηνίου του δικεφάλου μια μέρα μετά τους αγώνες. Υπάρχει το πρόμο βίντεο του ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Άλλη μια εντυπωσιακή δουλειά, εντυπωσιακή παραγωγή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και τέλος, η πρώτη συνέντευξη στο βίντεο ουσιαστικά της παρουσίασης του Νίκου Καρέλη. Πάλι ξεχωριστή παραγωγή, έτσι σαν μίνι ντοκιμαντέρ και αυτό. Τον Νίκο Καρέλη να μπαίνει στην Τούμπα με μια μπουλντόζα εκεί να σμπρώχνει. Το προσωνύμιο Hulk που του έχει αποδοθεί. Έτσι, όλα αυτά νομίζω καταλαβαίνετε. Λίγο πολύ τα έχετε δει κι εσείς και νομίζω καταλαβαίνετε για ποιους λόγους ξεχώρισε το κάθε βίντεο. Υπάρχει το θέμα αυτό, το ενδιαφέρον και στην ιστοσελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Μπορείτε να δείτε κάθε βίντεο ξεχωριστά. Λοιπόν, 10 λεπτάκια πριν από τη μία, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Βασίλη Καβαδία που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, από τον Γιώργο Παναγιωτίδη που ήταν πίσω από το μικρόφωνο για αυτές τις 3 ώρες. Με τη νέα εκπομπή του Libero 107,4 post-game. Μαζί θα είμαστε με το post-game το επόμενο Σάββατο πλέον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας 6 βράδια. Επόμενο Σάββατο στις 10.
και Κυριακή επίσης στις 10. Για όλο το ρεπορτάζ που θα υπάρχει, όλη την ενημέρωση, το σχολιασμό των αγώνων με περισσότερη αγωνιστική δράση. Μέχρι τότε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Περάστε καλά, καλό ξημέρωμα Δευτέρας, καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακής. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.